πολλά στους αγαπημένους σας τηλεθεατές. Παραμονή Χριστουγέννων και σήμερα σας έχουμε φυλάξει μία εκπομπή που θα σας κάνει να περάσετε πολύ όμορφα. Να γελάσετε με την καρδιά σας. Καλησπέρα στα κορίτσια. Καταρχήν τα ωραία πρόσωπα που βλέπω εδώ. Από τις Βίες, σχολή διαφόρων επαγγελμάτων. Τώρα εσείς είστε... Εσθητικής. Ωραία. Τώρα, έχουμε και λέμε. Σήμερα, καλεσμένος μας, ένας άνθρωπος μας έχει χαρίσει άφθονο γέλιο. Τον αγαπάμε, τον έχουμε γνωρίσει βεβαίως από το θέατρο. Το θέατρο του πάντα γεμίζει. Με πολλές τηλεοπτικές επιτυχίες, έχει φτιάξει μια ευτυχισμένη οικογένεια και είναι σήμερα για να μοιραστεί κομμάτια της ζωής του, τόσο τα προσωπικά όσο και τα επαγγελματικά. Ένα χειροκρότημα, ο Μάρκος Εφερλής είναι κοντά μας. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά! Πες μας, πώς περνά... Καταρχήν άργησες λίγο. Άργησα και το μετάνιωσα. Με την ψυχή στο στόμα. Ναι. Τι, το μετάνιωσες. Το μετάνιωσα γιατί δεν ήξερα για τι κοινό πρόκειται και μόλις είδα... Άρχισε. Σκέφτηκα ότι έπρεπε να έρθει από χθες το βράδυ και να μείνω εδώ στο καναπέ να κοιμηθώ. Βέβαια θα ξυπνάω κάτι λίγο έτσι. Γιατί είναι... Τι ωραίος άνθρωπος. Αλλά από ό,τι άκουσα είναι σπουδάστες αισθητικές, ε. Ναι, γι' αυτό ναι. Και έχεις καλεσμένο που προκαλεί τις αισθήσεις. Ναι, ναι. Αισθητικής, ναι, ναι. Τι γίνεται, και... αγάπη μου, έχω να σε δω πολύ καιρό. Μια χαρά, και εγώ. Έχω να κάνω... Εγώ σε βλέπω, δηλαδή σε τηλεόραση. Απλά εσύ δεν με βλέπεις στην τηλεόραση. Κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Ναι. Και προσπαθώ ότι... να βρίσκω καινούργια πράγματα όμως κάθε χρονιά. Σήμερα θα σε φνιδιάσω. Στο λέω. Μακάρι, μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Έχω κανένα δυο. Κοίταξε, έχω. Ήδη ξεκίνησες. Ναι, ας τα αυτά. Έχω... Πάρε συγγνώμη που σας έτσι. Δεν είχα ποτέ ραντεβού ταυτόχρονα με τόσες γυναίκες. Οπότε... Σας αρέσει σαν άντρας. Καταπληκτικό. Είναι αρενοπός. Μικρόφωνο, έχεις πάρει το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, αυτά πρέπει να ακούγονται. Το μικρόφωνο πρέπει να ακούγονται αυτά. Έχει δίκιο το παιδί. Παναγία. Ο Μάρκος, ορίστε. Είναι αρενοπός. Ναι. Και όχι μόνο. Το έχετε, το έχετε. Λέει. Δεν πιστεύω η εκπομπή να παιχτεί πρώτα πηλιά. Σήμερα, 24 Δεκεμβρίου παίζεται, έτσι κανονικά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Παναγία μου, κατακοκκίνησα. Δύο εκπλήξεις. Η μία την έχω ξανακάνει. Θα είναι σε παραλλαγή αυτή τη φορά. Η άλλη όμως, εντάξει, θα θέλαμε να το ζήσουμε μαζί σου αυτό που θα γίνει. Είμαι ανοιχτό σε όλα. Από εκεί και πέρα και η Ελένη Τσαβαλιά μαζί μας σε λίγο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ναι, μετάνιωσα από την έφερα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Α, κάτσε εκεί με τα κορίτσια. Πόσα χρόνια τώρα είστε μαζί? Είμαστε 4 χρόνια, 5. Είναι 3,5 ο Χάρης, 4,5. Και συνεργαζόσασταν, την ήξερες? Όχι, 2 χρόνια πριν. Επίσης, τα καλύτερα αποσπάσματα της παράστασης. Όλη την παράσταση. Α, έτσι. Είναι 2,5 ώρες γεμάτη πολύ καλά αποσπάσματα, γεμάτη πολύ γέλιο. Νομίζω ότι το καταλάβατε. Πάντως, ρε παιδί μου, να είσαι καλά και ευλογημένος, γιατί ειλικρινά το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη όλοι να γελάμε και να είμαστε χαρούμενοι. Εγώ το έχω καταλάβει, Άννα, πολλά χρόνια πριν και γι' αυτό το κάνω έτσι με πολύ μεγάλη επιμέλεια και θέλω ο κόσμος να περνάει καλά. Νομίζω τα καταφέρνω. Γι' αυτό και οι παραστάσεις μου είναι και πολύ γελαστικές και πολύ μεγάλες, χορταστικές. Δηλαδή και σου λέω αυτή κρατάει 2,5 ώρες και ο κόσμος μου λέει και άλλο να έχει. Τρεις και ο Κούκος, έτσι. Τρεις και ο Κούκος, δεν είναι 3 ώρες. Τι εννοείς δηλαδή τρεις και ο Κούκος? Κούκος είναι ο ήρωας, ο ήρωας της παράστασης που δίνει κάποια λεφτά σε κάποιο πρόσωπο, αλλά τυχαίνει. Σαν αυτό το πρόσωπο να υπάρχουν 3. Είναι 3 αδέρφια, τρίδημα δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε είναι 3 ναι. Και ο Κούκος που δίνει τα λεφτά. Αυτή είναι η υπόθεση του έργου. Θα δούμε, γιατί σατηρίζεις και διάφορα της ζωής μας. Μέσα όλα περνάνε. Γρήγορες διαφημίσεις, επιστρέφουμε και χαλαρώστε, γιατί αμέσως μετά θα αρχίσει τρελό γέλιο με όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει εκείνον. Οι μέρες γιορτινές έχουμε ανάγκη από πρόσωπα που μας χαρίζουν το γέλιο, τη χαρά της ζωής και βεβαίως θα ζήσουμε έτσι και... Έχεις μια πολύ ωραία οικογένεια, θα μοιραστούμε τις στιγμές της οικογενειακής και τις δικές σου σήμερα, αλλά πριν μπούμε σε όλα αυτά τα κομμάτια, αποσπάσματα από το θέατρο που έχετε ανεβάσει την παράσταση φέτος, ήθελα λίγο να μου πεις καταρχήν αν είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος, είσαι καλά. Δεν φαίνομαι. Δεν λάμπω, το πρόσωπο αυτό δεν λάμπει. Είμαι πάρα πολύ καλά για πολλούς λόγους. Γιατί είμαι καλά με την Έλληνα, είμαι καλά με το Χάρη. Ναι. Καλά με το Χάρη δεν μπορούσα να μην είμαι. Είναι, καλά. Λέει, ένα παιδί αριστούργημα. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Γελάω πάρα πολύ. Ναι. Ασχολείστε, το αφιερώνεις χρόνο. Ναι, όσο χρόνο μου μένει. Τι κάνετε μαζί, ας πούμε. Παίζουμε πολύ μαζί. Του φτιάχνουμε καταρχήν όλα τα παιχνίδια και μ' αρέσει αυτό γιατί εγώ είμαι. Μ' αρέσει έτσι.
τα παιχνίδια, τα καινούργια του Χάρη, πιο πολύ τα απολαμβάνω εγώ. Ναι. Γιατί τα φτιάχνω, τα συναμολογώ και είναι δίπλα, ο οποίο βέβαια δεν έχει υπομονή να περιμένει και μου χώνεται εκεί πέρα μου. αλλά παίζουμε μαζί, παίζει πολύ θέατρο. Δηλαδή έχει δει τι παραστάσει μου όλε τι προηγούμενε, τι έχει μάθει απ' έξω και κάνουμε σκηνέ κανονικά με διαλόγου. Έλα. Βέβαια το κακό που έχει είναι ότι θέλει. Μια σκηνή να την πάει 30-40 φορές. Μου κάνει και παρατηρήσεις, όπως και στην Έλληνα. Σε σκηνές που παίζει με την Έλληνα, τη κάνει πού πρέπει να μιλήσει. Έλα. Έχει timing φοβερό. Το έχετε βάλει το μικρόβιο. Δεν το βάλαμε εμείς το μικρόβιο. Αλλά κάνει απίστευτα σενάρια. Σήμερα το πρωί μου λέγε, ήθελε να χτυπήσει στο πάτωμα. Και μου λέει, μπαμπά, κάνει να χτυπήσει το πάτωμα. Του λέω, όχι, χάρη μου, γιατί κοιμούνται από κατά πρωί. Και λέει, Θεούλη, μπορεί να χτυπήσει το πάτωμα. Α, μου πενέ. Και χτυπάει. Δηλαδή ρωτάει πάντα το Θεούλη να κάνει κάτι και η απάντηση είναι έχει πάρει το στυλ σου, τελείωσε. Τελικά ο Θεούλης πρέπει να είναι στο Μαρούσι από πάνω γιατί. Μονίμως το ρωτάει και είναι εκεί, πενταχού παρών. Δεν μου λες παρακολουθείς έτσι γενικώ τα πράγματα της εποχής μας. Ναι, εντάξει, είμαι άνθρωπος που παρακολουθεί την εποχή μας γιατί με αυτό ασχολούμαι, αυτό σατιρίζω. Ναι. Ευχαριστημένος με την κατάσταση την σημερινή. Ποια κατάσταση από όλες, γιατί πολιτική, κοινωνική, οικονομική, τηλεοπτική. Όλα, όλα. Όχι, δεν νομίζω. Όπως δεν είμαι εγώ, δεν είναι και ο κόσμος ευχαριστημένος αυτό που. Δηλαδή, τι σε εκνευρίζει, ας πούμε, περισσότερο από όλα όσα ζούμε σε όλους αυτούς τους τομείς που είπες. Πολλά με εκνευρίζουν. Πολλά. Άμα αρχίσουμε να μιλάμε, σίγουρα είναι ότι ο κόσμος δεν περνάει καλά σε όλους τους τομείς. Με τι έχεις θυμώσει εσύ. Με πολλά πράγματα. Με την οικονομική κατάσταση που κανείς δεν νοιάζεται για τον κόσμο, με την κοινωνική κατάσταση που άλλα είναι τα προβλήματα και με άλλα ασχολούνται και οι αρμόδιοι. Και αν το επεκτείνουμε και αυτοί που κάνουν τηλεόραση και αντί να προβάλλουν τέτοια θέματα, προβάλλουν ένα σωρό άλλα πράγματα. Να πω σκουπίδια, το λένε και όλοι, ας πούμε. Άρα δεν πρόλαβα καν να σε ρωτήσω, ξέρεις, αν βρίσκεις καλή ή κακή την τωρινή τηλεόραση. Εντάξει, τηλεόραση πάντα ήταν ίδια. Υπήρχαν και καλά πράγματα και κακά. Τώρα νομίζω είναι ότι λίγο χειρότερα έχει τώρα, παραγίνει πράγμα. Το κακό. Έχει δηλαδή, παραγίνει. Εμένα με θυμώνει, βλέπω πράγματα, δηλαδή, ανθρώπους που θα έπρεπε να. Είναι στην τηλεόραση και ναι. Να τους βλέπω σε όλες τις εκπομπές και να σκοτώνονται ποιος θα τους πρωτοπάρει. Παιδιά, μιλάω σοβαρά τώρα και γελάτε. Λοιπόν, γίνεται μια μάχη. Είναι να προβάλλουν τέτοιους ανθρώπους. Επιθέσεις ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτές τις εκπομπές που γίνονται, ναι. Ότι έχει κάποιος χαλάσει φαιά ουσία για να φτιάξει κάτι ναι. Που να αρέσει τον κόσμο. Είναι έτοιμα πράγματα, παίρνουμε, τώρα σχολιάζουμε τον ένα επιθέσεις. Τον άλλο βίντεο ναι, κάνουμε, ακριβώς. Και κάνουμε παραγωγές. Εμένα μια ερώτηση με φτηνό κάνουμε. Τρόπο που είναι φτηνό αποτέλεσμα ναι. Και. Εγώ δηλαδή όταν έκανα τηλεόραση, έγραφα κείμενα, τα σκηνοθετούσα, έπαιζα τα μόνταρα από πάνω. Τώρα γιατί δεν κάνεις. Αυτή είναι μια ερώτηση που με ρωτάει πολλοί κόσμος. Ναι. Απάντηση είναι ότι δεν εξαρτάται από μένα. Δηλαδή. Δεν σου είναι. Κάνω πρόταση. Ναι, εσύ δηλαδή, ας το πω αλλιώς και δεν το έχω ρωτήσει κανένα. Γιατί νομίζεις δεν κάνω. Δηλαδή ο κόσμος μου λέει, όλοι, γιατί δεν κάνεις τηλεόραση. Λέω, παιδιά, δεν εξαρτάται από μένα. Βέβαια, από τη μία μου κάνει καλό γιατί έρχονται στο θέατρο να με δουν. Ο κόσμος, ναι. Αυτό που είπες πριν, θέλει να γελάσει ναι. Πάρα θα πολύ. Θα θυμηθούμε και σκηνές από το ταξί, αυτή την υπέροχη ναι, σειρά. Ναι, όπου είναι σπαρταριστό το, όλα τα σκηνικά. Πλέον. Και δε, όχι, δεν το λέω με παράπονο. Ούτε παίρνω σενάρια για να πάω να κάνω προτάσεις. Ναι. Νομίζω ότι ξέρουν ποιος είμαι. Κάποια έχω στιγμή δώσει. Λες, θα το θυμηθούν, θα το σκεφτούν. Εντάξει, κύκλος είναι, γυρίζουν. Αλλά δεν μου λείπει. Δηλαδή, έχω κάνει πάρα πολύ τηλεόραση. Τώρα που λες για την τηλεόραση, για όλο αυτό που γίνεται, το χτύπημα του ενός στο πρόσωπο του άλλου, αν έβλεπε το πρόσωπό σου όπως έγινε στο κεφάλι του Μακάρι. Για παράδειγμα, γιατί σε ρώτησα και πριν, το παρακολούθησες, το είδες και σε πολλές εκπομπές σε επανάληψη. Τι, πώς θα ένιωθες? Κοίτα, αν έβλεπα το πρόσωπό μου, θα καταλάβαινε το σώμα δεν είναι δικό μου, γιατί του Μακάκα ήταν πολύ μικρό. θα με πειράζει. Αυτό το συγκεκριμένο, θα δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο θα με θύμωνε και έχω θυμώσει με το συγκεκριμένο, δηλαδή, γιατί δεν νομίζω ότι ο Καρβέλας με ανήκει στην κατηγορία όλων των άλλων που σατιρίζονται. Δεν νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο είναι σάτιρα. Αυτό είναι κριτική στο πρόσωπο και στη δουλειά κάποιου ανθρώπου. Εγώ νομίζω ότι ο Καραβέλλας, δεν ξέρω πώς ακούγομαι και πώς θα με θεωρήσουν. Νομίζω ότι έχει το θάρρος της γνώμης σου, έτσι δεν είναι. Όπως όλοι έχουν το θάρρος της γνώμης τους, είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην ελληνική μουσική. Έχει γράψει απίστευτα πράγματα και πράγματα για να γελάσουμε και πράγματα για να κάνει πλάκα ο ίδιος και πράγματα σημαντικά όπως είναι δύο όπερες καταπληκτικές, η Μάλα και οι Δαίμονες, ναι. Που δεν νομίζω ότι έχει γράψει. Άρα θεωρείς ότι ξεπεράστηκε όριο. Δεν νομίζω ότι εκεί ήταν σάτιρα. Δεν ήταν σάτιρα. Κοίτα, εγώ πάντα λέω, επειδή με ρωτάνε, επειδή και εγώ έχω κάνει σατιρικές εκπομπές, ναι. Η σάτιρα έχει όρια. Και λέω, η σάτιρα δεν έχει όρια. Όρια πρέπει να έχουν αυτοί που βγαίνουν και εκτίθενται. Δηλαδή, όταν βγαίνει κάποιο και κάνει τέρατα και λέει τέρατα, λογικό είναι κάποια στιγμή να κρυθεί από κάποιον που ναι. Κάνει τέτοια εκπομπή. Ή να του ξεφύγει. Δηλαδή, ήδη προκαλούν. Ναι. Αλλά νομίζω σε κάποια πρόσωπα ξεφεύγουν από τη σάτιρα και είναι κριτική τη δουλειά του. Ναι. Ας πούμε, γιατί με μην ταινίσει που άκουγα, εγώ το Λαζόπουλο το θαυμάζω. Από πιτσιρικά. Έχω γελάσει πολύ με τις εκπομπές του και γελάω πολύ και στο θέατρο. Είναι ευφιέστατος, ναι. Είναι ψαγμένος, αυτά που λέει είναι εύστοχα. Αλλά πλέον, ας πούμε, όσον αφορά την Ντενίση, εκεί
είναι κριτική, δεν είναι σαντέρα. Το αν είναι καλή ηθοποιός ή όχι, δεν το κρίνει ένας συνάδελφος, γιατί μπορεί και ο Λάκης Λαζόπουλος έχει κάνει κάποιες παραστάσεις που δεν πετύχανε. Μάλιστα. Δεν βγήκε κανείς να τον κρίνει σαν ηθοποιό, γιατί ήταν σαν ηθοποιός εκεί. Οι εισπράξεις δείξαν ότι δεν πετύχανε. Στη σάτυρα, σε αυτά που λέει, τα αστεία που γράφει μόνος, είναι καταπληκτικός και μοναδικός, νομίζω, στο είδος του. Αλλά νομίζω, άρα λες όχι μέχρι εκεί που αρχίζει και γίνεται πια προσβολή προσωπικότητας. Και κριτική της δουλειάς τους. Το τι είναι ο καθένας, δηλαδή Ντενίση τόσα χρόνια απασχολεί. Γεμίζει το θέατρο της. Υπάρχει κάποιος κόσμος που βλέπει την Ντενίση. Κριτικάροντας την Ντενίση και θεωρώντας την Αταλαντή, προσβάλλει, νομίζω, και όλους αυτούς τους ανθρώπους που πάνε και τη βλέπουν. Όταν εμένα, ας πούμε, με κριτικάρουν και συνεχίζουν να με κριτικάρουν και άσχημα, ας πούμε, για αυτό που κάνω στο θέατρο και το Δελφινάριο βάζει το καλοκαίρι 60.000 κόσμο. 60.000 κόσμος δεν είναι χαζοί που ήρθαν το Σεφερλί. Ήρθαν για κάποιο λόγο, γιατί τους αρέσει ο Σεφερλής. Γιατί γελάνε με τους Σεφερλί, ούτε σε όρους αρέσει ο Λαζόπουλος. Όταν λες σε κριτικάρουν, εννοείς τι είδους κριτικές, γιατί τώρα θα δούμε στιγμιότυπα. Και εμένα λένε ο Ατάλαντος, γράφουν, ας πούμε, και απαντώ και εγώ με αυτό που έχει απαντήσει ο Τζιμ Κάρι, ο συνάδελφος ο ξένος, ότι αν είμαι Ατάλαντος και έχω κάνει αυτά τα λίγα πράγματα που έχω κάνει, πού να είχα και ταλέντο. Δηλαδή, αν είμαι Ατάλαντος και γεμίζω ένα θέατρο, ένα Δελφινάριο. Καλή απάντηση. Χωρίς μεγάλο σχήμα, ναι, δηλαδή δόξα τω Θεώ. Μιλάει πράξη. Πού να είχα και ταλέντο. Αλλά εντάξει, κάποιους. Ενοχλεί κάποια πράγματα που κάνεις, ενοχλούν. Δεν μου λες με το Ελενάκι τώρα, γιατί σε λίγο θα είναι κοντά μας. Τι σε ενοχλεί περισσότερο και τι σε κάνει να την αγαπάς. Στην Ελλάδα με ενοχλεί. Τα συν και τα πλην δηλαδή. Γιατί οι σχέσεις είναι δύσκολες, το ξέρουμε όλοι. Έχει πολλά συν. Πώς το έχετε εσείς ισορροπήσει. Έχει πάρα πολλά συν η Έλενα. Εντάξει, μην πω όλες τις τέστης. Πιστή, αφοσιωμένη. Ζει για σένα. Ζει για μένα. Και αυτό είναι το πλήν της. Δηλαδή, είναι τελικά, αλήθεια, έχει αφιερώσει τη ζωή και νομίζω πιο πολύ σε μένα παρά στο παιδί της. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω αυτό που μου δείχνει ότι με έχει, όχι απλά αγαπήσει, με έχει λατρέψει και όλα τα άλλα είναι απόρρια αυτού του συναισθήματος. Σε κάνει γι' αυτό το λόγο να τη λατρεύεις κι εσύ. Ναι, αλλά το έχω ξαναπεί ότι δεν νομίζω ότι τη λατρεύω τόσο όσο. Νομίζω ότι αυτό που μου δίνει η Έλενα πολύ περισσότερο από αυτό που μπορώ να τη δώσω εγώ. Εγώ είμαι και λίγο άρρωστο με τη δουλειά. Δηλαδή η Έλενα το λέει αυτό. Ναι. Ότι ο Μάρκος βάζει πάνω από όλους μας τη δουλειά. Ναι. Και τη δουλειά δεν εννοώ αυτή τη δουλειά να πάω να παίξω θέατρο, να βγάλω λεφτά. Αυτό που κάνω που ανεβαίνω πάνω σκηνή και τρελαίνομαι. Εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δηλαδή η ζωή σου είναι περισσότερο από να γελάει. Ναι, το μυαλό μου είναι εκεί. Τώρα πιο εύκολα θα έπαιρνε απόφαση να χωρίσει ή να παντρευτεί. Για ένα διαζύγιο θα έπαιρνες πιο εύκολα μια απόφαση ή για ένα γάμο. Και το διαζύγιο το πήρα. Ναι, το έχεις πάρει. Το πρώτο γάμο. Τώρα είμαστε και οι δύο με διαζύγιο με την Έλενα. Απλά βλέπω ότι επειδή η δουλειά σου δεν απασχολεί τόσο τα μέσα ενημέρωσης, αλλά πιο πολύ τα προσωπικά, θα το κάνω και εγώ σαν το ρέμο με τη Μαγρυπούλια. Δηλαδή. Θα το τρενάρω λίγο. Θα λέω παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι, παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι. Μπας και ασχοληθεί κάποιος μαζί μου. Αρχίζει, το έχω ανάγκη. Γενικά πιο εύκολα, τι είναι το πιο μεγάλο ρίσκο για σένα, πιο δύσκολο να παίρνεις απόφαση να παντρευτείς ή να χωρίσεις. Τι σε είχε δυσκολέψει περισσότερο. Και στον πρώτο γάμο απέδειξα ότι την πήρα πολύ γρήγορα την απόφαση. Να. Και δεν μου βγήκε σε καλό. Εντάξει, πλέον όχι, έχω κατασταλάξει, έχω οριμάσει, ξέρω τι θέλω. Μου είναι πολύ εύκολο και το να παντρευτώ. Να. Και δεν σκέφτομαι καν να χωρίσω με την Έλληνα. Δηλαδή είμαστε καλά. Έχεις μπαίνει κρατήσει μια καλή σχέση πια μετά από όλα όσα συνέβησαν στον πρώτο σου γάμο και πέρασε ο χρόνος. Όχι, όχι. Δεν έχεις κρατήσει. Δεν έχω κρατήσει χωρίς να έχω κρατήσει και την αντίθετη σχέση. Δηλαδή, ναι. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που περνάνε από τη ζωή μας και μετά τελικά μπορεί να μην ναι, σημαίνει είναι τίποτα. Επιλογή και να μου, μην έχουν δεν, δεν θα ήθελα, δεν μ' αρέσει. Εγώ με ανθρώπους που μπορεί να έχει γίνει κάτι στο παρελθόν θέλω να παραμένω φίλος και με τους περισσότερους και με τους περισσότερους. Θα ήθελες να μιλάς. Ναι. Απλά γίνανε κάποια πράγματα μετά από τον χωρισμό που ήταν και σκληρά και δεν έπρεπε να γίνουν. Και έγιναν και επίτηδες για να χαλάσει λίγο αυτή η εικόνα του καλού παιδιού που είχε σχηματίσει ο κόσμος για μένα και που είμαι. Βέβαια, χωρίς επιτυχία. Είναι πολύ. Ίσα-ίσα που έγινε μπούμεραγκ, δηλαδή ο κόσμος νομίζω με αγάπησε περισσότερο μετά τον χωρισμό μου από την πρώτη γυναίκα. Μάλιστα. Αυτά είναι δυσάρεστα και δεν όχι, είναι καθόλου δυσάρεστα. Έχουν περάσει ανθρώπινα, εντάξει. Ναι. Δεν τα λέω, δεν πικραίνομαι. Ναι. Η πιο τρυφερή στιγμή σου με την Έλενα ποια είναι. Δηλαδή, έχεις κλάψει, έχεις. Πότε έτσι έχεις. Έκλαψα όταν την είδα να βγαίνει από το μεευτήριο. Με την Έλενα έκλαψα. Με το Χάρη δεν έκλαψα. Με το Χάρη δεν, όταν τον είδα δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει. Αλλά μόλις είδα την Έλενα. Γιατί φοβήθηκες. Μην δεν ξέρω, κάτι. Όλο το συνέστημα. Όχι, το ότι φέραμε στον κόσμο μαζί ένα παιδί, το ότι είχε τελειώσει με επιτυχία, ότι το όνειρο έγινε πραγματικότητα, ότι και ήδη είχαμε είπες? Κάνει οικογένεια. Τι της είπες εκείνη τη στιγμή? Α, την αγαπάω πολύ, τι να της πω εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, δεν θυμάμαι και λόγια. Ωραία, για να αποδεχθούμε λοιπόν την Έλενα Τσαβαλιά κοντά μας, να μας το επιβεβαιώσει. Oh!
χρόνια πολλά και καλά. Τι όμορφα μάτια πάντα. Αυτά τα υπέροχα πράσινα μεγάλα μάτια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έτσι έγινε όντως. Έτσι έγινε όντως και ευτυχώς που, ναι, ευτυχώς που με βάλετε γρήγορα, γιατί ήμουν έτοιμη να με πάρουν τα ζουμιά έξω. Γι' αυτό ήθελα τώρα να είσαι κοντά μας. Έχει γίνει αυτή η σκηνή, ε. Έχει πώς γίνει, τη θυμάσαι εσύ, πώς τη βίωσες, τι θυμάσαι δηλαδή. Σχεδόν δεν θυμάμαι. Είναι η πιο τρυφερή στιγμή όντως που ο Μάρκος έχει εκδηλωθεί σε σένα. Ναι, είναι, είναι αυτή, είναι η πρώτη φορά που μου έκανε ένα δώρο χωρίς να το περιμένω. Και τελευταία. Σχεδόν. Όντως, κοντά είσαι. Περιέγραψε μας λίγο. Την πρώτη φορά που μου κάνει το δώρο ή τη σκηνή. Και τις δύο. Αυτές που ένιωσες, ρε παιδί μου, ότι τελικά νιώθει κάτι αυτός ο άνθρωπος για σένα. Κοίτα να δεις, η πρώτη φορά που μου κάνει δώρο ο Μάρκος ήταν η πρώτη φορά που περάσαμε του Βαλεντίνου μαζί και έρχεται. Δεν περίμενα βέβαια ότι θα μου κάνει δώρο. Δεν τον έχω για τέτοιο τύπο και καλώς δεν τον είχα, εν πάση περιπτώσει. Και. Είχε τότε, κάτι έκανε, μια εκπομπή, δεν θυμάμαι τι, και είχε αργήσει. Και του λέω, μα πού είσαι ρε παιδί μου. Μου λέει, έχει κίνηση, έχει κίνηση, έχει κίνηση. Πέρασαν μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες. Ξαφνικά έρχεται, λέω, καλά πάρε ψωμί όπως έρχεσαι. Παίρνει ψωμί και κάτω από το ψωμί είχε ένα κουτάκι με ένα βραχιολάκι που έλεγε I love you και το φοράω πάντα. Δεν το βγάζω ποτέ. Το έβγαλα μόνο τη μέρα που γέννησα το Χάρη. Να πω ότι το ψωμί το φάγαμε. Δεν το έχουμε ακόμα, δηλαδή, επειδή είναι σημαδιακό. Ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη που μου είχε κάνει, γιατί δεν το περίμενα καθόλου. Και μετά από αυτό ήρθε ο Χάρης. Λέει τι κάνει εδώ. Και τον είδες, όντως είχε δακρύσει βγαίνοντας εσύ από το χειρουργείο. Δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα δακρύσει το παιδί. Ότι αυτό θα ήταν το, και τι σου είπε? Το μεγαλύτερο που θα ένιωθε συνέστημα. Μου είπε σ' αγαπώ πολύ. Και έκανε και κάτι άλλο που δεν το θυμάται. Πριν γεννήσω, την ώρα που πήγαινα για το χειρουργείο μέσα για να γεννήσω, μου στείλε ένα μήνυμα στο κινητό που μου λέει σ' αγαπώ πολύ και σένα και το μωράκι μας που έρχεται. Και δυστυχώς το έχω χάσει γιατί έχασα το κινητό μου. Κάνε zoom in στο zoom in εδώ που τρέχει. Είναι αυτό που δεν θέλουν να δείχνουν την τρυφερότητά τους, κατάλαβες, οι άντρες. Πρέπει να είναι σκληροί. Πάμε λοιπόν, έτσι. Όχι, εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ ντρέπομαι να το δείξω. Δηλαδή, μ' αρέσει να είμαι τρυφερός, αλλά δεν το παίζω σκληρός. Αλλά δεν λέω εύκολα μεγάλα λόγια, δεν λέω αγάπης και λουλούδια. Ναι, και... ναι. Από το κλάμα θα πάμε στο γέλιο τώρα. Πες. Έτσι, παράσταση. Τρεις και ο Κούκος, είστε μαζί. Έχετε αποφασίσει κάθε χρόνο να είστε μαζί? Σας βγαίνει καλά αυτό? Μας προκύπτει καλά, ναι. Στηρίζει ένας τον άλλον. Προκύπτει, ναι. Δεν ψάχνουμε έργα που να έχει ρόλο, ας πούμε, και για την Έλα να ψάχνω εγώ έργα. Απλά πάντα υπάρχουν ρόλοι. Κείμενα γράφει? Είναι μια ξένη κωμωδία αγγλική, ρε, ναι. Και Τόνι Χίλτον έχουν γράψει, αλλά έχω κάνει διασκευή, τη μετάφραση, εγώ και τη σκηνοθεσία. Ωραία. Άρα, να δούμε στιγμιότυπα λοιπόν τώρα. Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα να τα σχολιάσουμε. Τις πιο αστείες σκηνές. Και μετά να την κάνουμε ελαφρά την κυβέρνηση.
ρίξουμε, αλλά πού! Κάτω στο κελάρι! Το κελάρι, μα, θα το βρουν στο κελάρι! Δεν νομίζω, έχω μια καταπληκτική ιδέα! Θα το ξαπλώσω πάνω στους παξιδιμάτες! Στους πάμε, ανέβαια! Μια στιγμή να πάρω τη βαλίτσα μου! Άσε τώρα τη βαλίτσα σου! Θα πέσεις πάνω σε κανένα να παριστάνεις τον Πέτρο! Και πώς θα το κάνω αυτό? Απλά, θα κάνεις τον βλάχο. Γιατί... Αυτό είναι! Thank you.
Πόσες φορές έχετε πάει πρόβα το ταγκό? Πολύ λίγες. Πολύ λίγες. Α. Ελάχιστες. Εσύ κάνεις γυμναστική και διατηρείς κορμί. Ναι, κάνω γυμναστική. Και... Να σου πω τους προσωπικούς μου γυμναστές. Μάρκος Εφερλής, Χάρης Εφερλής. Παραλάβουμε και εσάς, κορίτσια, άμα θέλετε, για τέλειο κορμί. Χάρης και Μάρκος. Δεν μου λες, γυναίκες κάτω βλέπεις έτσι να τον κοιτάνε και τα λοιπά μετά στο καμαρίνι. Επειδή είσαστε να τον κοιτάνε. Μια χαρά άντρα είναι να μην τον κοιτάξουν. Μπροστά σου λέω, το έχεις παρατηρήσει να πέφτουν τέτοια βλέμματα. Κοίτα γυναίκες. Βλέμματα, εδώ δεν βλέπω καμία να φλερτάρει αυτή τη στιγμή. Να θα με αφήσετε να. Πώς το λένε, να μάθετε τίποτα. Πείτε, μιλάτε, εγώ δεν ενοχλώ. Έχουμε και λέμε, θα μου απαντήσει αυτό. Δεν μπορεί να μην έχεις δει καμία γυναίκα σου να το κοιτάει διαφορετικά. Πώς, έχω δει. Δεν θέλω να δω, τι έχεις κάνει από εκεί πέρα, κατάλαβες. Ναι, θα σου πω. Πάμε τώρα θες. Όχι, ναι. Θα πάω για διαφημίσεις, okay. Θα γυρίσω, θα μου πεις. Mm-hmm. Θα δούμε μετά βίντεο στο σπίτι οικογενειακό Χριστουγεννιάτικο με Χάρη, όπου είναι. Πολύ τρυφερό, πολύ τρυφερό. Το ωραιότερο βίντεο που έχουμε σήμερα. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε μεταξύ τις πιο αστείες σκηνές να τις θυμηθείς. Έχουν περάσει πόσα χρόνια? 12, το 95 ήταν. Θα το ξανάκανες? Το ίδιο, γιατί με ξέρουν. Ναι. Τώρα ξέρουν τη φωνή μου. Δηλαδή, και να μεταμφιεστώ, δεν μπορώ να το. Αυτό κάνω. Είναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά μια παρόμοια εκπομπή θα έκανα πολύ με αυτοσχεδιασμό, γιατί ήταν όλο αυτοσχεδιασμό. Λοιπόν, διαφημίσεις, όλο αυτό τον αυτοσχεδιασμό είναι σπαρταριστό γέλιο. Και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε. Για πες μου λοιπόν, σκηνές, ένα αντρόγινο που ζει μαζί εδώ και 5 χρόνια και στο σπίτι και στη δουλειά. Τι γίνεται, έχεις δει τέτοιες έτσι φάσεις που σου είπα, εμείς οι γυναίκες πιάνουμε. Θα σου πω την πιο ακραία εκδήλωση, ναι. Ήμασταν κάποια στιγμή στα μπουζούκια, μέσα σε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και είναι μια κοπέλα η οποία έχει πέσει από πάνω του, κυριολεκτικά όμως έχει πέσει από πάνω του. Τύπου δήθεν σε θαυμάζω. Τι που δήθεν σε θαυμάζω και δεν μπορώ και θέλω ένα αυτόγραφο, βρε δεν έχω και θέλω ένα αυτόγραφο και υπόγραψε όπου μπορείς από το κορμί μου και σε παρακαλώ. Έλα ρε, γίνονται αυτά. Εν τω μεταξύ εγώ είμαι απέναντι στο τραπέζι, δεν κάθομαι δίπλα του. Δηλαδή, α, το κορμί τη σου έδωσε για να υπογράψεις. Δίπλα του είναι ένας κολλητός του. Αλλά την υπογραφή μου, έχει μπαμπάς μου και προσέχω που τη βάζω. Δεν τη βάζω οποιαδήποτε κορμί. Για λέγε. Και όχι και σε παρακαλώ και αυτά και να της λέει, μεταξύ εγώ έχω αρχίσει και φορτώνω, με βλέπει δίπλα ο κολλητός απέναντι. Απέναντι. Δεν σε είχε προσέξει ή αγνοούσε όχι, παντελώς. Όχι, με είχε προσέξει. Δεν την ενδιέφερε. Πολλές γυναίκες που έχουν αυτό τον πολύ τον υπέροχο χαρακτήρα. Ναι. Θέλαμε διακοπές εκείνη τη μέρα και τουλάχιστον να φορτώνεις και θα έρθω κι εγώ. Άσε τώρα τις αηδίες, λέγε. Τη κάνει κάποια στιγμή ο κολλητός του λέει, είναι η γυναίκα του απέναντι ακριβώς. Αυτή σαν να είπε, σήμερα έφαγα μαρούλια, ας πούμε. Ναι. Ναι, και σε παρακαλώ, υπόγραψε και αυτά και όπως κάθαμε, σηκώνομαι όρθια, είχε αφέλειες αυτή και τη βουτάω από τις αφέλειες. Καταλάβεις, ήταν αφελής. Ακού να σου πω, εμένα θα με υπολογίζεις. Εκεί τελείωσε και όλα στο σήμα. Σοβαρολογείς. Σωστή λέει, κοίταξε. Να σου πω, έλα, δεν το παιδιά κατακόμπλαρες. Άλλη μια φορά, ναι, εντάξει, αισθάνεται άσχημα, γιατί εντάξει, κοπέλα εξέφερε το θαυμασμό της. Ναι, και εγώ άλλη μια φορά πήγε να το κάνει σε μένα αυτό. Έψαχνε αφέλειες, ρε, πού είναι οι αφέλειες, ρε, πού είναι να πιάσω και την γλίτωσα. Οπότε καθαρίζεις τους λογαριασμούς σου με έναν τρόπο εδώ και τώρα και θα μάθεις, θα πάρεις το μάθημά σου. Δεν αφήνω σε εκκρεμότητα εγώ. Σε χαίρομαι, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω. Ναι, ναι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Για τους ανθρώπους που με ενδιαφέρουν, κάνω τα πάντα. Έχεις δίκιο. Διεκδικείς λοιπόν. Διεκδικείς τη θέση σου. Βεβαίως. Ε, και την αγάπη και όλα. Βεβαίως. Έτσι είναι. Το... Ωραία, μην αισθάνεσαι άσχημα. Στείλτε μου φυλάκια. Μην, πάμε λέει. Τώρα να δούμε λίγο στο θέατρο. Συνάδελφοί σας. Έτσι, το... Θέατρο, είπαμε. Ακάδημος. Ακαδημίας και Υποκράτους. Λοιπόν, για να δούμε. Κοινό και συνάδελφοι, τι είπαν. Ελπίζω όχι αυτά τα τετριμένα που είναι πολύ καλά παιδιά. Έχει μιλήσει και κοινό. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο το κοινό. Ναι, βέβαια, όχι βγαίνοντας, μπαίνοντας. Ακόμα πιο σημαντικό. Για πάμε να δούμε. Επισκεφτήκαμε το θέατρο Ακάδημος για να παρακολουθήσουμε την επιτυχημένη παράσταση Τρεις και ο Κούκος με τον Μάρκο Σεφερλή. Ρωτήσαμε τον κόσμο και τον Μάρκο. Ακούστε τι μας είπαν. Ο άνθρωπος. Ψυχαγωγή και διασκεδάζει τον κόσμο με αυτά τα προβλήματα που έχει. Από την Κύπρο ήρθα, ειδικά και να το δω προσωπικά, μου αρέσει πολύ. Ήρθαμε από Έδεσσα και ήρθαμε να τον δούμε, ειδικά γι' αυτόν. Ναι. Καλύτερος κορυφή, μιλάμε, δεν παίζει άλλος. Απλά μας αρέσει πάρα πολύ. Πέτρο! Πού είσαι, Πέτρο! Καταπληκτικό!
πιστοτικός, γι' αυτό ερχόμαστε να το δούμε. Πάντα, είμαστε πιστοί. Είναι φοβερός, είναι φοβερός. Δηλαδή του βγάζουμε το καπέλο, είναι από τους καλύτερους κωμικούς στην Ελλάδα. Είναι υπέροχος στις κωμωδίες του και ήρθαμε να το δούμε και από κοντά. Είναι ωραίος, έχει χιούμορ, μια χαρά. Μου έχει μείνει ένα τραγούδι με την μπετονιέρα που είχε. Μικρή γλυκιά μου, μπετονιέρα, σου φέρα κούντα και γραβιέρα. Καλό, ε! Μόνο στην μία τάκα ολόκληρη, δεν χρειάζεται. Ρωτήσαμε και τους συνεργάτες της παράστασης. Για να δούμε τι μας είπανε. Ο κόσμος, ξέρεις, δεν θέλει να τον στεναχωρεί, τον χειροκροτάει. Φωνάζουνε μπράβο στο τέλος παράσταση σε εμάς και αυτός νομίζω ότι φωνάζει εκείνον. Αν προσπαθήσει όμως, επειδή έχει κάτι. Είναι παράξενος. Είναι μια παραξενιά της φύσης, ολόκληρος. Η ύπαρξή του ασχολείται με όλα τα πράγματα. Είναι τελειομανής. Δεν λέω τα καλά. Λέω γιατί αυτό είναι βασανιστικό για μας. Τώρα τον καρφώνω. Εγώ ξέρω ότι οι ηθοποιοί κάνουν πρόβα για ένα συγκεκριμένο έργο και το παίζουν μια σεζόν. Με τον Μάρκο τον Σεφερλή κάθε βράδυ παίζουμε καινούριο έργο. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτό το παραμύθι ότι ο Σεφερλής είναι καλό παιδί. Δεν είναι πια παιδί, σαραντάρισε. Τέλος. Πόσο χρόνο είσαι? Το είπε ο Θανάσης, 40. Α, ισχύει όσο είπε, έτσι. 39, το 68 γεννηθείς. Δεν τα κρύβω εγώ. Τίποτα δεν κρύβω εγώ. Δεν μου λες όταν βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Λυπάμαι. Η μόνη λέξη που είναι λυπάμαι. Γιατί κάνεις έτσι το μητράκι σου τώρα, γιατί? Δεν μου έλεγες τι αισθάνεσαι, τι νιώθεις. Νιώθεις ότι μοιάζεις πιο πολύ στη μαμά σου ή στο μπαμπά σου? Μικρό έμεινα του μπαμπά μου. Δηλαδή με βλέπαμε στον δρόμο χωρίς να ξέρουν ποιον είμαι, επειδή ο πατέρας μου πουλάγε νερό στην Κόρινθο. Γιατί δεν είχε... Μαζί με τη μαμά. Ναι, με τη 40 μαμά. 40 χρόνια, λέει, μαζί με το φορτηγό πουλάγανε 60, νερό. 40. Πουλάγανε νερό, δηλαδή ξέρω. Από κοριτσάκι, μάνα μου. Κοίτα να δεις τώρα, έχεις μάθει, έχεις δει τη μαμά σου με τον μπαμπά να δουλεύουν μαζί και κοίτα πώς κατέληξες κι εσύ με τη γυναίκα σου. Ωραία. Μαζί, κάθε ώρα. Ωραία, είναι, εμένα μου αρέσει. Πολύ και εμένα. Να είσαι με ανθρώπους που σε αγαπάνε κοντά, ας πούμε, και να σου λένε και να βλέπουν και την πορεία σου. Υπέροχο, γενικά. Είναι, ναι. Που λες μικρός έμοιαζε στον πατέρα μας. Μου λέγανε ότι τον ουράζει χωρίς να με ξέρουν. Ίδια φάτσα. Τώρα που μεγάλωσα και με περούκα, είμαι ίδια η μάνα μου. Δηλαδή τώρα με βλέπουν και στο θέατρο και λένε ή τη βλέπουν τη μάνα και λέει τη μάνα του Σεφερλή. Την καταλαβαίνουν. Έχω πάλι τα χαρακτηριστικά της. Πιο πολύ, ας πούμε, αφενός σαν εμφάνιση. Σαν χαρακτήρας. Σαν χαρακτήρα νομίζω του πατέρα μου. Η μάνα μου είναι πιο δυναμική. Είναι, δηλαδή ναι. Και η μάνα μου πάντα έμπαινε μπροστά σε όλα. Ναι, 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 ναι. Έτσι είμαι κι εγώ. Εγώ τώρα μπαίνει η Έλληνα μπροστά σε όλα. Ναι. Δηλαδή για να πάρω τηλέφωνο κάποιον για αυτά, για δουλειά, για οτιδήποτε, η Έλληνα καθαρίζει. Σοβαρά, ε. Έτσι ήταν και ο πατέρας με τη μάνα μου. Τρεπότανε. Στιγμές έτσι με την μαμά, καταρχήν ήσουν καλός μαθητής. Αριστούχος. Όντως. Οπότε δεν είχε τέτοια προβλήματα. Κανένα, όχι, αριστούχος. Ήμουνα το καμάρι τους σε σχέση με τα άλλα μου αδέρφια. Τα λέω φωνή στο δημοτικό. Τελείωσε τη διενέχτη δημοτικού με 5 και φώναζε. Πήρα 5. Δεν περίμενε, περίμενε πιο κάτω. αλήθεια. Εσύ ήσουν δηλαδή ο καλός μαθητής. Αριστούχος. Έγραψα στο Πανελλήνιες 18,5 μαθηματικά. Είχες περάσει κάπου? Ναι, πέρασα, σε λέτε, για να γίνω καθηγητής. Ναι. Τεχνικών Λυκειών δεν έγινε. Και δεν πήγες. Πήγα ένα μήνα. Ήταν η αφορμή να έρθω στην Αθήνα. Mm-hmm. Και μετά πήγα στη δραματική σχολή με την παρότρινη συμφίλων, έτσι για πλάκα, και εκεί μου κόλλησε το μικρό. Και τη μαμά σου, η μαμά αλλά... σου είναι αυτή που σε έχει ενθαρρύνει σε αυτό, ναι, το πράγμα. Ναι, αυτό που εκτιμώ και τους ευχαριστώ ακόμα και τώρα δηλαδή, είναι ότι παρόλο που θέλω να γίνω γιατρός, δικηγόρος, ξέρεις, ένα τέτοιο επάγγελμα όπως οι περισσότεροι γονείς, μόλις του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, δεν με σταματήσαν, δεν με εμποδίσανε και κυρίως η μητέρα μου, ναι, με βοήθησε και. Η σκηνή, για πες μου, σκηνή πιο τρυφερή που θυμάσαι με τη μαμά σου? Πολλές είναι. Ή πιο δύσκολη? Θυμάμαι, ας πούμε, τον μπαμπά μου, επειδή δεν ζει κιόλας. Με τη μαμά θέλω. Με τη μαμά ήταν πιο αυστηρή η μαμά μου. Έδρανε. Θυμάμαι μικρός ότι όταν με. Έκαναν κάτι και με μάλλον, πήγαινε και ξέστρωνα όλα τα χαλιά. Έτρωγε και ξύλο δηλαδή. Εντάξει, ξύλο, αλλά. Σήκωνε χέρι. Ναι, σήκωνε. Και είχε βαρύ χέρι, γιατί από τη δουλειά, από τα μπετόνια τόσα χρόνια. Αλλά πολύ σπανέλα, μόνο η μάνα μου. Δηλαδή, όπως είμαστε και εμείς τώρα με την Έλληνα. Δηλαδή, εσύ λατρεία είχες πού περισσότερο, στον μπαμπά ή στη μαμά? Και στους στον δύο. Έχουν, ξέρεις, έχουν δουλέψει τόσο πολύ για μας και οι δύο και έχουν κουραστεί. Δηλαδή, ο μπαμπάς δεν ζει πια. Δεν ζει πια, αλλά μου είχε μείνει του μπαμπά μου η τελευταία στιγμή, δηλαδή που με είδε στο θέατρο στο Περοκέ, που ήταν με τον Σωτήρη Μουστάκα τον Αείμνηστο, και την είχα σκηνοθετήσει αυτή την παράσταση του Πασόκ Μουσόρι, έπαιζα και πάρα πολύ ώρα και ήταν η στιγμή νομίζω που είχα, να το πω, καταξιωθεί στο χώρο, δηλαδή ήταν μια παράσταση που...
Καλημέρα, λέει γλυκιά μου. Μπαίνει από το βήμα το καθένα. Κάντε, λόγω της ημέρας. Η κυρία Χαρίκλη, είναι η μαμά του, ένα χειροκρότημα. Καλώς τη μου, με το κουτί. Χωρίς κουραβιέ. Τι είναι, κουραβιέ, είναι λόγω. Η mother, η οποία θυμόταν ότι έχει ξανάρθει σε εκπομπή και είχε, και της είχαμε κάνει δώρο δαχτυλίδι. Ένα δαχτυλίδι, μονόπετρο. Μονόπετρο. Το φοράτε το δαχτυλίδι. Όχι, το χάσισα στην κόρη μου. Να δεν το. Δεν μου έκανε εμένα. Καταλαβαίνεις, χωρίς έτσι. Γλυκά, χωρίς φαγητά δεν πάει πουθενά. Εδώ, για πάρτε λίγο να φάμε κανένα μελομακάρονο. Για πάρτε εγώ εσύ να το μοιράσετε, παρακαλώ. Γεια στα χέρια σας, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αύριο με υγεία. Για συνεχίστε. Στον μπαμπά είχε αδυναμία. Όχι. Εγώ δεν σας κέρασα κανέναν, δεν κέρασα. Είπα στον μπαμπά μου, έχει μείνει μια... Εγώ θα τρώω, είμαι σαν το σπίτι μου πάντα όταν κάνω εκπομπή, δεν σας πειράζει. Και στο λέω, θα σου πω γιατί στο λέω αυτό, τώρα και να τριχιάζω. Και στους δύο έχω αδυναμία και το ξέρουν. Απλά ο μπαμπάς μου έχει μείνει στην τελευταία παράσταση που σου είπα ότι είχα καταξιωθεί στο χώρο. Το θυμάμαι που ήταν στην πρώτη σειρά και έκλαιγε. Πάντα πατέρα μου έκλαιγε όταν με έβλεπε. Αλλά μετά από εκείνη τη δουλειά πήρα το δελφινάριο. Και ενώ είχα την ανασφάλεια που έκανα μεγάλο άλμα, μεγάλο ρίσκο, είδα στον ύπνο μου που ενώ είχε πεθάνει ότι με είχε σηκώσει ψηλά και ρώτησα, λέω, τι είναι αυτό. Και μου λέει, είναι καλό ότι είναι ο πατέρα σε βλέπω πάνω και σε στηρίζει. Δηλαδή ήμουνα στο δελφινάριο στην παράση και καλά είχαν βάσει παράση, κοίταγα από την κουίντα και ένιωθα δύο χέρια να με σηκώνουν και γυρίζω και βλέπω τον πατέρα μου. Και γι' αυτό μου έχει μείνει έτσι τελευταία το έκφραση που έκλαιγε, που με είδε επάνω στη σκηνή. Να... Αλλά αδυναμία έχει τη μανούλα. Μάλιστα. Τώρα έχουμε και λέμε. Πεθερά καλή. Εξαιρετική, όχι καλή και πανέξυπνη. Τι θυμάστε την πρώτη του σχέση του Μάρκου? Το σχολείο. Ναι, το πρώτο του κορίτσι. Το θυμάστε? Το θυμάμαι. Τι? Και ήταν και μάλλον τότε με τις εξετάσεις. Τι φοβόσασταν να μην αφήσετε μαθήματα? Που γίνεται εξετάσεις τελευταία χρονιά και... Φοβόταν η μαμά, μην τα παρατήσει. Λίγο τα είχατε τσουγκρίσει. Και δεν μπορούσε να διαβάσει. Άστι να μιλήσει εσύ, γιατί βλέπει με φόβο και με τρόμο. Σου λέει τώρα, άμα μου πει μετά για τα οπέλα. Όχι να πει τα ονόματα, μην πει. Όχι, ονόματα δεν μας ενδιαφέρουν. Ονόματα δεν λένε. Ήταν η πρώτη του μεγάλη αγάπη. Ήταν, σαν νέο παιδί. Είχε μιλήσει ποτέ μαζί σας έτσι για τα ερωτικά του, να λέει, ξέρω εγώ, μαμά, έκανα σεξ για πρώτη φορά στη ζωή μου? Όχι, αυτό δεν. Τίποτα, αυτά δεν τα ξέρω. Δεν μίλαγα τότε που έκανα σεξ πρώτη φορά στη ζωή μου ακόμα. Μετά μίλησα, μετά περπάτησα. Είχε με τα κορίτσια, με τα αδέρφια του τα λέει, με τον αδερφό του πιο πολύ. Ναι. Το είχατε. Τα πάω λίγο γρήγορα γιατί θέλω να δούμε το βίντεο που τα παιδιά είναι στο σπίτι με τον Χάρη, τον υπέροχο Χάρη. Καταρχήν, είχατε, σαν μάνα, είχατε νιώσει ότι μπορεί ο πρώτος γάμος να μείνει στέριωνε? Ναι. Το είχατε νιώσει σαν μάνα, έτσι? Μα το καταλάβαμε αμέσως. Γιατί το ψέμα του το είχαμε πει. Το ψέμα τι εννοείτε? Ότι ήταν έγκυος και ήθελε σε ένα μήνα γάμο. Εμείς το καταλάβουμε. Και ο άντρας μου λέει, αγόρι μου, δεν είναι έγκυος. Κι εγώ, αλλά... Οι γονείς έχουν αίσθηκτο. Έμεινε άλλη έγκυος τελικά. Εντάξει, πάντα αυτά. Δεν πειράζει. Τώρα, εδώ έχει κολλήσει το δίδυμα. Καλύτερα που δεν είχε παιδί. Ναι, καλά, εννοείται. Αυτονόητο, προς Θεού. Τώρα, με το Χαρούλι. Περνάτε... Ήταν στην Κόρινθο, λέει, είχαν έρθει, Χθες ήτανε. Είχα έρθει εγώ. Περνάτε όλοι μαζί. Και πήγαμε μαζί εχθές. Ναι. Γέννησε και η νύφη μου η καινούρια. Ναι. Εσύ 6 γόνια. Ναι. Εσείς στο σπίτι μένετε με ποιον, μόνοι πλέον? Εγώ κάτω μένω μόνη μου και από πάνω αρχίζουνε. Φωτεινή, Δημήτρης, Μάρκος. Το γνωστό σάντουιτς, οικογένεια. Κάθε όροφος και... Έχεις και εσύ όροφο εκεί δικό σου. Ναι, ναι. Πάτε τόσο συχνά. Το τελευταίο. Όχι, αλλά έχει φροντίσει η μανούλα και το έχει έτοιμο το σπίτι. Είμαστε τρία αδέρφια και υπήρχαν τρία διαμερίσματα, ας πούμε, πέρα από το αυτό που μένει η μάνα μου. Και όλα αυτά, την πολυκατοικία, με τη δουλειά, με το νερό, με το φορτηγό. 45 χρόνια δουλειά. Δηλαδή με τον άντρα ξεκινούσατε τι ώρα? Φεύγαμε στις 4 το πρωί, ναι, και γυρίζαμε 1-2 το βράδυ, το καλοκαίρι. Το χειμώνα 11-12. Συγγνώμη, δηλαδή. Τα παιδιά μόνα του μεγαλώσανε. 19 μηνών τον άφησα τον Μάρκο. Και ποιος τα φρόντιζε? Στην αρχή ήταν η μάνα μου, μετά πήγε στη Γερμανία και μείναν μόνα τους. Ο ένας φύλαγε τον άλλον. Ο Δημήτρης ήταν ο πιο μεγάλος. Τους άφηνα φαΐ έτοιμο. Νερό, δηλαδή πού στην περιοχή, πώς? Ναι, σε όλη την Κορινθία. Σε όλη την Κορινθία. Παίρνουμε νερό από το Λουτράκι. Ναι. Και μετά γυρίζουμε στα σπίτια, κάνουμε διανομή. Πόσιμο νερό? Ναι, μπετόνια. Και πριν, πολύ πριν βγουν τα μπουκαλάκια τα εμφιαλωμένα, έτσι. Πότε σταματήσατε? Εγώ τώρα ένα χρόνο. Τέλος. Εγώ. Πριν ένα χρόνο. Ο γιος μου συνεχίζει ο μεγάλος. Και συνεχίζει ο μεγάλος. Εσύ γιατί δεν άφηνες να δουλεύει? Τι να κάνω? Μέχρι πριν ένα χρόνο.
Μάνα, σταμάτα. Δεν μπορούσα, δεν ήθελα να σταματήσω. Καλέ, δεν έχει μάνα, έχουμε εμείς λεφτά, σταμάτα. Δεν έχεις καταλάβει γιατί θα μανέκα πρόκειται. Εγώ ρύθμιζα όλη τη δουλειά, δεν μπορούσα, γιατί είχαμε ξένους. Είχαμε Αλβανούς, είχαμε ξένους στη δουλειά. Τώρα που ανάλαβε ο γιος μου, εγώ σταμάτησα. Το πρωί δουλεύει στο βίντεο, το απόγευμα έχει το κέντρο υπασίας. Μάλιστα. Την έχετε βάλει λέει, για τις εκπομπές μέχρι και ανέβηκε σε άλογο. για τις ανάγκες άλλης εκπομπής. Εκείνο το άλογο βγήκε off, δεν ξέρω να το πω. Έχουν ανοίξει τα πόδια του έτσι. Αφού τη βλέπει το άλογο τώρα και φεύγει. πόσα εγγόνια. Έξι. Πάμε να δούμε το Χάρη. Α, γιατί δεν ρωτώ ποιο ξεχωρίζεται, δεν ξεχωρίζεται κανένα. Εχθές έλεγε στη μαμά του, πάμε με τον μπαμπά και πίνουμε καφέ. Στην καφετέρια. Και εγώ λέω, κύριε, καφετέρια, θα μας φέρετε ένα καφέ. Να σου πω ότι ο Χάρης προχθές είχε την πρώτη του σχολική γιορτή. Εμείς δεν πήγαμε γιατί δουλεύαμε στο θέατρο και ανέβηκε η μαμά μου, ναι. Εντυμένο Σάραβας. Ζουν οι γονείς οι δικοί σου. Η μαμά μου, ο μπαμπάς μου όχι. Και είναι κοντά και η άλλη γιαγιά. Ωραία, για πάμε. Μαζί είχαν πάει και δύο γιαγιάδες. Σπίτι. Εντάξει, δύο γιαγιάδες. Να βολεύετε. Φιλενάδες. Έτσι. Για πάμε να δούμε στο σπίτι πώς περνάτε. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Ανοίξε μου, είμαι η μανούλα σας. I gave it to someone special. Πόσα κατσικάγια ήταν? Τρία, αλλά ένα χάθηκε. Μ' αγαπάς. Σε λατρεύω. Κι εγώ. To save me from tears, I gave it to someone special. Για μένα τα αγαπημένα Χριστούγεννα μέχρι τώρα είναι όλα τα Χριστούγεννα που έχω ζήσει από το Μάρκο και μετά. Και αυτά που ήταν χωρίς το Χάρη και κυρίως αυτά που ήταν και μαζί με το Χάρη. Ήταν ωραία Χριστούγεννα γιατί ήμασταν μαζί, δεν ήταν ο καθένας μόνος του. Είναι ωραίο να περνάς τα Χριστούγεννα με ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπάνε. Αλλά από τότε που ήρθε και ο Χάρης στη ζωή μας, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η ευτυχία και τα Χριστούγεννα αυτά είναι χαραγμένα πιο πολύ στο μυαλό μας. Νομίζω ακόμα και το στόλισμα του Ντέντρου, που παρουσία του Χάρη, ήταν τελείως διαφορετικό από ότι όταν στόλιζαμε μόνοι μας. Επειδή με καλό παιδί, θα μου φέρεις το ζώνη με εργαλεία του μπορεί. Κάψε, περίμενε. Άγιο Βασίλη μου. Περίμενε. Μου φέρει μία ντράμς. Μία ντράμς. Άλλη μία ντράμς, γιατί έχεις 5-6. Και θα ακούω τη μαμά μου, Άγιο μου Βασίλη, και θα τον μπαμπά μου. Εγώ αφήσω το γράμμα μες στην πότα. Αν μας έχει πει κάτι ο Χάρης που μας έχει φέρει σε μηχανία. Εμένα όχι τόσο πολύ, όσο ότι η μαμά του ας πούμε έχει ξυπνήσει ένα πρωί 7 η ώρα που τον είχαμε ανάμεσα μας στο κρεβάτι και λέει μαμά, πότε θα μου κάνεις ένα αδερφάκι. Κοίτα, ξέρω τι απάντησε η Έλληνα, γιατί εγώ γύρισα πλευρό. Ο μπαμπάς του κάνει τα περισσότερα χατήρια. Απλώς με μένα είναι περισσότερες ώρες ο Χάρης, γι' αυτό νομίζει κιόλας ότι εγώ του κάνω τα περισσότερα χατήρια. Δεν ισχύει. Πολλές φορές του παίρνει πράγματα τα οποία λέει ότι τα παίρνει ο μπαμπάς. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Και έρχεται και μου λέει, του Χάρη, τι σου πήρε ο μπαμπάς. Μου λέει, τι μου πήρε, μου λέει ο Χάρης. Λέω, έλατε. Όταν μαγειρεύει, εντάξει, βρίσκουμε άλλη λύση. Παραγγέλνουμε απ' έξω. Σίγουρα δεν θα μαγειρέψω εγώ γιατί δεν ξέρω. Και αν μια φορά στον χρόνο μαγειρέψει, το φαΐ είναι τόσο ωραίο που αντικαθιστά όλες τις άλλες 364 μέρες του χρόνου. Αγάπη, σ' αγαπώ! Δεν υπήρξε τίποτα ερωτικό ανάμεσά μας. Στην πορεία συνεχίσαμε σαν φίλοι και μετά καταλήξαμε σαν σύντροφοι. Το θυμάμαι ουσιαστικά το πρώτο ερωτικό μας ραντεβού. Αλλά είχε περάσει από πολλά στάδια για να φτάσει εκεί. Εγώ δεν θυμάμαι καν το πρώτο ραντεβού με την Έλληνα. Θα θυμάται εμένα σίγουρα τέτοιο γοητευτικό άντρα, δεν νομίζω να έχει ποτέ στη ζωή της. Ο Μάρκος τρώει τα πάντα. Θεωρώ όμως ότι αυτά που του αρέσουν περισσότερο είναι ό,τι έχει σχέση με το κρέας. Και ειδικά με ό,τι έχει σχέση με το λίπος. Γίγαντες. Μία-δύο φορές τη μέρα. Μία φορά το πρωί που ξυπνάω. Αστέρι μου. Όταν θέλω να ειρωνευτώ κάτι, ας πούμε, λέω, α, πολύ πλάκα αυτό.
οτιδήποτε αρκεί να το σκεφτεί και να το κάνει μόνος του, χωρίς να με στείλει εμένα να πάω στο μαγαζιά να το αγοράζω εγώ. Νομίζω ότι και ένα πολύ απλό δώρο θα ήταν ευχαριστημένη. Αλλά νομίζω πιο ευχαριστημένη είναι με μονόπετρα, με τέτοια κολιέ και διάφορα άλλα χρυσαφικά. Κερδίσαμε αυτή καλά και με σκαλίτσα. Μπράβο, Χάρη. Εντάξει, τώρα χωρίς λόγια, χωρίς λόγια. Ωραίο βίντεο, μπράβο. Χωρίς λόγια. Έχει πάρει το ταλέντο του μπαμπά, την ομορφιά της μάνας, για να λέμε τις αλήθειες. Το κακό θα ήταν να γίνει όταν το αντίθετο. Η ομορφιά του μπαμπά και το ταλέντο της μάνας. Θα ήταν το παιδί. Γεια! Αποτυχημένο πλήρως. Λοιπόν, έχει χιούμορ και το δεχόμαστε ως χιούμορ, έτσι. Ξέρουμε να δεχόμαστε το γέλιο. Λοιπόν. Διαφημίσεις, γυρνάμε, καθίστε πίσω, χαλαρώστε. Θα παίξουμε τις σκηνές από το ταξί, να θυμηθούμε λίγο, να πεθάνουμε στο γέλιο. Εντάξει, να συνεχίσουμε δηλαδή να γελάμε. Να είστε καλά, κυρία Χαρίκλια. Φέρατε ένα τέτοιο πλάσμα, μας δίνει χαρά σε όλους τόσο πολύ. Διαφημίσεις, γυρνάμε. Χριστούγεννα, ανήμερα, όχι δεν είναι ανήμερα, συγγνώμη, παραμονή και βεβαίως μια ωραία ευτυχισμένη οικογένεια και με πολύ γέλιο για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Το πλάσμα, το πλασματάκι σας είναι υπέροχο. Ευχαριστούμε. Ο Θεός να το έχει καλά. Θα κάνετε άλλο παιδί. Ο Χάρης θέλει πολύ και εμείς θέλουμε πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, Άννα, να μην σου λέμε ψέματα. Δεν θα το προλάβεις, να το μεγαλώνεις, να του δώσεις χρόνο. Ναι, ήδη νιώθω τρομερές, και εγώ και τρομερές τύψεις για το Χάρη. Και βοήθεια μόνο. Το ίδιο κι εγώ, το ίδιο δηλαδή, κι εγώ. Γι' αυτό που... δεν θέλω να ξανακάνω. Το πιστεύω. Προχθές που ο Χάρης είχε τη γιορτή στο σχολείο και δεν πήγαμε, έκλαιγα. Έτσι είναι. Ένα μήνα πριν που το έχω μάθει, ποια ημερομηνία θα ήταν η γιορτή. Έτσι είναι. Να φέρνεις παιδί το οποίο. Να, είδατε τι είπατε. Να μπει, βέβαια. Και η κυρία Χαρίκλια δεν είχε χρόνο να σου αφιερώσει, αλλά τώρα καμαρώνει και χαίρεται που υπάρχει. Μόνα του. Εγώ έφευγα και μόνο του, αν γύριζα και μόνο του. Όλα αυτά γίνανε ξύπνια, παιδιά. Και καλά παιδιά. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο. Παρόλο που μεγαλώσαν μόνα του. Για ποιον είστε πιο περήφανοι. Σπίτι ανοιχτό και όλα τα πιτσιρίκια τη γειτονιά. Μέσα. Να τους κάνουν παρέα, να παίζουν αυτά. Λοιπόν, για πάρτε θέση τώρα, χαλαρώστε, πάμε πίσω, καθίστε αναπαυτικά και πάμε να δούμε στιγμιότυπα από αυτή την εκπομπή που άφησε εποχή, έτσι. Τέτοιο γέλιο, δεν ξέρω πόσες φορές έχει ξανασυμβεί. Πάμε να δούμε στιγμιότυπα από το ταξί, τότε που γινόταν στο σε ποιο κανάλι. Αντένα. Πιένε με όπου θέλεις ταξιτζί. Έχω 6 παιδιά. 6 παιδιά έχεις. Mm-hmm. Μπράβο. Να σε ζητήσω. Ευχαριστώ πολύ. Και με παράτησε η γυναίκα μου. Σε παράτησε γιατί. Με παράτησε. Και έχεις τα 6 τα παιδιά εσύ. Ναι. Εσύ τα έχεις. Δεν μπορούσε λέει να τα βγάλει πέρα με τα παιδιά μου. Γιατί μόνο 6 παιδιά ήταν. Ναι. Είναι από άλλο γάμο. Από άλλο γάμο. Αυτή είχε κάνει κι άλλο γάμο. Α, αυτή είχε κάνει άλλο. Ναι. Αυτό λέω. Αυτή είναι από άλλο γάμο και δεν δέχεται τα παιδιά τα δικά μου, τα οποία είναι από τον ίδιο γάμο που είχε κάνει αυτή με τον άλλον. Τα παιδιά είναι από τον άλλον το γάμο. Τα παιδιά είναι δικά μου. Από το γάμο το δικό της, ναι. Με τον άλλον. Απλά τα υιοθέτησα εγώ και τα θεωρώ σαν δικά μου. Δικά της παιδιά δηλαδή. Όχι, του αλλονού. Τα είχε τα παιδιά εκείνος. Όχι, τα έκανε με αυτήν. Αυτή η μάνα ήταν. Ναι, η μάνα. Η γυναίκα μου, η πρώην, ναι. Είχε τα 6 παιδιά μαζί μου. Αλλά τα είχε κάνει με τον άλλον. Και τώρα ποιος τα κοιτάει. Ο άλλος. Κοιτάξτε σε σένα τα παιδιά και έφυγε. Τώρα εγώ συζώ με τον άλλον. Με τον άντρα της. Με τον άντρα της, τον κανονικό. Όχι, μην το πάτε στο πονηρό. Όχι, καλά. Απλά συζούμε σαν φίλες. Ναι, επειδή τα υιοθέτησες πολλές. Ναι. Σήμερα το πρωί πήρε στην Τζιμισκή ένα αυτοκίνητο φωτιά. Τυλίχτηκε στις φλόγες όλο. Αλλά ευτυχώς ο οδηγός πρόλαβε και βγήκε. Αυτό, ναι. Και κάει και πιο πέρα. Το αυτοκίνητο δηλαδή κάει. Όχι, είχε αρπάξει το αυτοκίνητο. Όχι, και είχε αρπάξει και αυτός, αλλά πρόλαβε και βγήκε. Και κάει και 10 μέτρα πιο εκεί. Και πήγα εγώ από πάνω, φύσαγα με δύναμη. Δεν έσβηνε. Λέω να γίνω μοντέλο. Εσύ μοντέλο. Ας γελάσω. Γιατί τι, οι άλλοι καλύτεροι είναι. Βέβαια είναι καλύτεροι. Καλύτεροι. Να το θέσω αλλιώς. Δεν υπάρχουν χειρότεροι από μένα. Μάρκο, είσαι ο σοβαρός. Δεν υπάρχουν χειρότεροι. Είσαι ο χειρότερος. Δηλαδή, κάτσε τώρα. Τι παραπάνω έχει ο Γιώργος ο Καλοκαιρινέτος, ας πούμε, ο Νίκος ο Παπαδιάκος ή ο Φώτης ο Υπηρώτης. Ο Φώτης ο Γιαννιώτης. Ναι, Υπηρώτης από τα Γιάννα είναι. Γιαννιώτης το λέει λέξη. Τι παραπάνω έχουν. Έχουν μυαλό.
Ναι, μυαλό. Και αυτά εδώ τι είναι, στην έπεσε καμία μοντέλα? Όχι, εντάξει, γάτα. Απλά αυτά τα έχω από μικρός. Με είχε δώσει η μάνα μου σε μια γυναίκα να με φυλάει και αυτή το παράκανε. Α, κατάλαβα, το έχει το σόι. Γαλάτσι, πού ακριβώς? Μετά την Καραϊσκάκη. Ξέρετε καθόλου που εκεί? Ξέρω τον Καραϊσκάκη εγώ. Οπότε το ίδιο κάνει. Όχι τον ίδιο, τον εγγονό του. Του παλιού αυτού. Δηλαδή δεν είναι εγγονός, είναι δυσέγγονο αυτό. Ναι, είναι εγγονός, αλλά έχει ένα δις κερδίσει. Κέρδισε ένα δις αυτός. Mm. Το ξυστό. Ναι. Και τώρα έγινε δυσέγγονο. Πού πάτε? Σικές. Ναι. Α, ωραία. Ωραία περιοχή οι Σικές. Είχα κομμωτήριο εκεί παλιά. Είμαι και κομμωτής εγώ. Καταλάβατε. Και δούλευα εκεί 2 χρόνια στις Σικές. Να γυρίσω τη μαμά μου. Ναι, ναι. Να με πάει μια μέρα βόρτα. Με τι να με πάει, έχει αυτοκίνητο? Όχι, εσύ. Α. Θα τη πάω. Ναι, ναι. Θα πάω στα μνήματα. Πού? Στα μνήματα. Στα μνήματα. Ναι. Τι να κάνουμε εκεί? Είναι ο παπά μου. Α, εκεί δουλεύει? Όχι. Τι? Αν έχουν εκεί θα μένω. Α, γιατί, τι έκανε? Για πες. Εν τω μεταξύ, αν λίγο τον ξέρεις τον Μάρκο, βλέπεις ότι στα σημεία που το παρατραβάει, ας πούμε, γελάει μόνος του πριν το πει το αστείο. Έχει αρχίσει και γελάει με αυτό που έχει σκεφτεί. Όλο αυτό ο σχεδιασμός, έτσι. Αυτό στηρίχθηκε στον σχεδιασμό και εκεί ήταν νομίζω επιτυχία του ταξί και το ότι ήμουν μια γνωστή φάτσα. Δηλαδή, δεν είχα κάνει μέχρι τότε μικρές εμφανίσεις σε διάφορα σύριαλ. Σε πήρε κανένα είδηση? Όχι, στο τέλος μόνο που είχε αρχίσει να προβάλλονται πολλά επεισόδια, αλλά εντάξει, τους γύριζα την πλάκα. Δηλαδή το υλικό το έπαιρνα εγώ. Στη Θεσσαλονίκη αλλά πολύ αρχίσαμε. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε κάνει 40 επεισόδια. Και αυτά που είδαμε τώρα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και σε αναγνωρίζατε πια. Ναι, ναι. Αλλά πολύ λίγη σου λέω δηλαδή. Και, αλλά το υλικό το κανένα αναπάντεχο σου είχε συμβεί? Καλά, μου είχε συμβεί ένα αναπάντεχο που είχε μπει μία μέσα και ήθελα να την πάω στην Ευελπίδων. Ναι. Η οποία μου είπε, εγώ εντωμεταξύ είχα το πρόσωπό μου όλο κατακόνιο, ότι είχα σπάσει τα αγγεία, ναι, ότι είχα πίεση και ήθελα να τη πω την ιστορία μου. Ναι. Δεν μ' άφησε, μου είπε τη δικιά τη, ότι ο άντρας θέλει να τη σκοτώσει, την απειλείται και δεν το παίξαμε βέβαια ποτέ. Δεν. Ναι. Αλλά μιλάμε απίστευτη ιστορία, δηλαδή θρίλερ, το τι είχε τραβήξει αυτή η γυναίκα. Μιλάει ο κόσμος, έτσι. Μα μιλάει πολύ και εκεί στήθηκε νομίζω το ταξί. Στο ότι μιλάει πολύ και στο ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Δηλαδή είναι αυτοί που τα ξέρουν όλα, είναι αυτοί που κάνουν τα ξέρουν όλα. Είναι αυτοί που λένε αυτό τώρα. Δεν είναι καλά, ας το μην του πάμε κόντρα. Είναι αυτοί που... Σου λέω και έχει στριχθεί το ταξί και σου ότι οι ταξιδιώτες μιλάνε πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή... Σε 2 μέρη μιλάει πολύ ο κόσμος, στο ταξί και στο κομμωτήριο. Και εγώ σαν πελάτης όταν έπαιρνα ταξί, ας πούμε, πριν πάρω αυτοκίνητο, το τι έχω ακούσει από τους ταξιδιώτες, το τι φίδια και τι παραμύθια και τι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μιλάνε πολύ. Τώρα θα θέλω να πάμε σε κάτι άλλο που είναι ακριβώς αυτό που έκανες εσύ σε όλο τον κόσμο. Έγινε κάποια στιγμή για σένα. Στάθηκες εσύ δηλαδή το αντικείμενο της σάτιρας. Ναι. Το θυμάσαι αυτό καθόλου? Ποιο? Ξέρεις γιατί μιλάω? Εκπομπή Φερεντίνου Χρήστου. Α, στη φάρσα. Στη φάρσα. Για πες. Δεν την έχω δει. Δεν την έχεις δει? Όχι, θέλω να την δω. Την έχετε δει? Η μαμά είναι δυνατόν να μην την είχε δει? Λοιπόν, εκεί τελικά γι' αυτό αυτή η εκπομπή είχε πετύχει. Γιατί ευνηδιαστικά έπιανε το χαρακτήρα όλων. Εκεί ναι, είναι ωραίο. Γιατί είναι ωραίο να βλέπεις τον κάθε άνθρωπο και αυτόν ας πούμε, το γνωστό που έχει μάθει να συμπεριφέρεται κάπως. Ναι. Πώς λειτουργεί σε τέτοιες στιγμές. Εκεί δείτε λοιπόν, εσείς έχετε δει το γιο σας, δες τον άντρα σου, το πώς είχε αντιδράσει. Πάμε και μετά θα μας το σχολιάσεις. Να το δούμε πρώτα. Δεν το φτιάξατε καλά, παιδιά. Αυτό είναι ο θεωρός που ήταν 100. Ποιο? 0, 9, 10, 6.
Ναι, γεια σα. Ανεβαίνουμε το σανσέρ και έχει ένα ψηλό προβληματάκι. Είχαμε και κάτω, τώρα έχουμε μείναμε στη μέση. Μήπω μπορεί να το φτιάξετε. Σταμάτησε πάλι. Σταμάτησε πάλι, στη μέση. Μην ανησυχείτε, αλλά έχουμε ραντεβού κατά τις 8. Ακούστε με, ανεβαίνω επάνω. Ναι. Με δείτε δεξιά στη γωνία να συνεννοηθούμε. Όπως ανεβαίνω εγώ δεξιά, θα με δείτε. Ανεβαίνω επάνω, έτσι. Έγινε, έγινε, για να δούμε. Γεια, γεια. Ανεβαίνει επάνω να το φτιάξει. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Μιλάμε με το παιδί. Τι έγινε. Τι να γίνει. Κόλλησε πάλι. Ασφάλεια, να σηκώσουμε. Έχει το on-off. Έχει ένα on-off. Έλα, μ' ακούτε. Φώναξε τον Γιάννη τον ηλεκτρολόγο. Κάτι έχει γίνει πάλι με τα σανσέρ. Για να κατέβει κάτω στο υπόγειο. Πόσο λίγο. Άνοιξε μια πόρτα και έχει άλλη μία από πίσω. Δεν ανοίγει. Άνοιξε. Όχι. Τίποτα, τίποτα. Όπως είσαι τίποτα, σκεφτά. Τίποτα. Εδώ, κολλητά, κολλητά σου. Για δοκίμασε, δοκίμασε πάλι την ασφάλεια. Μήπως να πειράξει τα καλώδια και καλύτερα. Όχι, μην πειράξει τα καλώδια. Άστα τα καλώδια ήσυχα. Το σπρέι το έχω, εσύ τα έχεις τα καταβίδια, τα ξεκινά, για βγάλε. Τι να σου πω. Άμα... Λέω, θα πάθει πλάκα με αυτό, ρε τώρα. Το μάξι εδώ. Παρακαλώ. Τι έγινε εδώ, παιδιά. Παιδιά, το μάξι. Συγγνώμη, λίγο είναι ο ηλεκτρολόγος κάτω. Μισό λεπτό. Τι είναι ο ηλεκτρολόγος κάτω, δηλαδή, έλεο, δεν έχει αέρα εδώ μέσα. Δεν έχει αέρα εδώ μέσα. Τα μάξι. Τώρα δεν πανίζει κανείς, πάμε. Τελείωνε σε παρακαλώ. Δώσε ρε σου, για δώσου λέω, στην γλώσσα κάτω, τελείωνε. Έχουμε κι άλλο ένα προβληματάκι, κλέβουνε, κάτι κάνουνε στα μάξι εκεί. Κάτι κάνουνε στα μάξι. Το αμάξι μου, το αμάξι μου. Το αμάξι του. Το αμάξι μου. Ορίστε. Το αμάξι του. Το αμάξι μου. Δεν ακούω κιόλας. Τι το. Το αμάξι μου εκεί. Δεν σου πω. Ρε δώσε εδώ πέρα ρε σου λέω. Δώσε του, εκεί είσαι, δώσε. Έτσι μπράβο, δώσε. Τι συμβαίνει, τι. Το αμάξι μου, εκεί το κλέβουνε, το κλέβουν τα αμάξι μου. Πάνε το μέσα εδώ πέρα, μας καλεί. Τι λέει, ρε παιδί. Τι να γίνει. Έλα, security. Ένα αμάξι, ναι, το κλέβουν όμως. Γρήγορα, τρέξε κάτω. Γρήγορα, κλέβουνε το αυτοκίνητο. Τρέξε, παιδί. Το κόκκινο, το Ibiza, γρήγορα. Πού είσαστε, τρέξτε. Πού είναι το κόκκινο ή το κίτρινο καλώδιο, ρε γαμώτη. Το κόκκινο, το κόκκινο με το κίτρινο. Ωρα, τώρα, γρήγορα, δεν βλέπεις μπροστά σου, γρήγορα, τρέξτε, πρέ Άστο σήμερα. Αν είναι δυνατόν. Όπα, έρχονται σου λέω. Έλα, πάμε, άστο, παράτα το. Τι γίνεται. Φύγε, σου λέω. Γρήγορα, έλα, Κώστα, τρέξε. Γρήγορα, παίρνω 10 τόπο, γρήγορα. Ρήτωρα, προχώρα, μας πιάσα, σου λέω. Προχώρα, ρήτωρα. Πάμε, ρήτωρα, γρήγορα. Γρήγορα, ρήτωρα. Γρήγορα, πιάστε τους. Ναι. Φύγε, σου λέω. Έλα, ενάμιση μέρη. Αν είναι δυνατό. Έλα, Κώστα, μ' ακούς, πού είναι. Ρε, ρε. Λόδι. Πάμε σπίθα. Ρε, εσείς, σταματήστε, ρε. Έλα, πω, δείτε. Πιάσ' τους, γρήγορα, ρε. Γρήγορα, ρε, αλήτες. Ρε, πιάσ' τους, ρε, καμπό. Πιάσ' τους, γρήγορα. Έλα, ρε, πιάσ' τους, γρήγορα. Μη σας φύγουνε. Μη σας ξεφύγουνε, γρήγορα. Πού είναι, ρε, πού πήγανε, ρε. Να μας πιάσ' τους, σιλάς. Φύγουνε, ρε Κωστά! Γρήγορα, πάνω! Δηλαδή, εδώ είναι! Πού είναι, μέσα εκεί πήγανε, γρήγορα! Στο άδειο εκεί πέρα! Φύγε, σου λέω, φύγε, θα σε χτυπήσω! Φύγε, σου λέω, φύγε, θα σε χτυπήσω! Ρε, αλήτες! Γρήγορα, έχουνε σπρέι, προσέξτε! Προσέξτε, έχουνε σπρέι! Προσέξτε, ρε, εσείς! Πιάστε τους! Πολύ παράξενο μου φαίνεται όλα αυτά. Ούτε με το Μητσοτάκι να χαρά του. Δεν την ακαδημία. Καλύτερα θα ήταν με το Μητσοτάκι. Έλα ρε παιδάκι μου, δεν μπορείτε να πιάσετε. Δεν μπορείτε. Έλα ρε, μέρα μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στα ΠΑΜ. Πολύ μετρημένο. Μάρκο! Μάρκο! Τι κάνετε λίγα. Μάρκο! Λίγο οξυγόνο μας θέλετε. Καλά, αγόρι μου. Καλά. Σε μία ώρα θα βγούμε. Κάντε δουλειά, καλά είμαστε. Καλανίστε. Ωραία ήταν. Υπερπαραγωγή τουλάχιστον είναι το όνειρό μου ήταν να πέψω υπερπαραγωγή. Που μου διάσαν τα χέρια μου την πόρτα, ρε. Έκανες τη γυμναστική σου για σένα. Οι πόρτες ανοίγουν. Ένα σωστό γυροκρότημα. Να
έλεγε ότι ήταν αυτή η φάρσα, δεν θα γνώριζα το αυτοκίνητο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω το αυτοκίνητο του Μάρκου πλημμένο. Και δεν το ξαναδεί. Να σου πω ότι αυτό το αυτοκίνητο έχω ακόμα και τώρα. Αυτό το. Επειδή πρέπει να κάνει ένα σχόλιο για τη μαμά μου ότι δουλεύει ακόμα, ότι δουλεύει, ότι έχουμε λεφτά. Πρέπει να σου πω ότι καταρχήν το αμάξι αυτό το πήραμε τα πρώτα μου λεφτά από το Star που έκανα τότε το Candid Camera. Ναι. Και τα πρώτα μου λεφτά που έβγαλα πήγα και πήρα τα αμάξια, το οποίο το έχω ακόμα, το αγαπάω πολύ. Δεν, δεν έχει πάρει άλλο αυτοκίνητο. Αλλά ναι, δεν, μην νομίζει ο κόσμος ότι έχουμε. Εγώ να σου πω, το έχω ξαναπεί. Ό,τι λεφτά έχω βγάλει, τα έχω ρίξει στο θέατρο. Δηλαδή το Δελφινάριο ήταν μια πολύ μεγάλη επένδυση, μια πολύ μεγάλη κίνηση. Ναι, αλλά είναι ένα δικό σου θέατρο. Τώρα πια, αλλά ακόμα τώρα το ξεχρέωσα το καλοκαίρι. Ναι. Που πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Θα πω, δηλαδή, δεν είναι... Ήταν τεράστιο το ρίσκο. Και χωρίς να ξέρω πώς θα πάει. Βέβαια, ευτυχώς είπα και πριν, υπάρχει ο κόσμος, 60.000 κόσμος που ήρθε και με είδε. Και βοήθησε να. Ναι. Γι' αυτό σου λέω: δεν είμαι στην οικονομική ευκαιρία να βοηθάω και την. Δεν θύμωσες. Ναι, καταλαβαίνουμε. Δεν θύμωσες πάντως, έτσι. Δεν πολύ ψύχρεμος. Μ' αρέσει. Πότε συνειδητοποίησες ότι εκεί είναι στημένο το πράγμα, δεν μπορεί αυτό να είναι κάτι φυσιολογικό που συμβαίνει. Όχι, στο τέλος δεν είναι. Πότε το πήρες είδηση. Ξέρεις τι γίνεται, ότι πριν δύο μήνες, τρεις, με είχαν κλέψει πάλι μέρα μεσημέρι στο Sky από κάτω, εκεί στο γεφυράκι. Να. Στα χτίρια του Sky τα παλιά. Λοιπόν, και με είχε σοκάρει το γεγονός. Πώς λογικό να σε σοκάρει όταν παραβιάζει κάποιος κάτι δικό σου. Και με το που μου είχε αυτό, λέω πάλι δηλαδή το ξαναβίωσα. Δεν κατάλαβα την πλάκα. Βέβαια τώρα ο ηθοποιός αυτός και τα προσέφερε τα πράγματα που μίλαγε στο κινητό και κατήφθηνε τις προσπάθειες είναι αυτός που κάνει τον κούκο. Ναι. Ο Αλέκος δεν πρέπει να είναι. Ο Αλέκος είναι, αλλά δεν τον. Μικρός ο κόσμος. Ναι. Ξανά δεν τον είχα δει εγώ τότε. Ήταν απ' έξω. Τον ήξερα σαν ηθοποιό. Είχαμε και κάνει κάποια πράγματα. Ναι. Αλλά εγώ δεν έβλεπα απ' έξω ότι ήταν ο Αλέκος. Δεν είχα καταλάβει δεν τίποτα. Δεν θυμώνει δηλαδή. Σπάνια δηλαδή θα τον βγάλει εκτός εαυτού. Ναι. Πραγματικά. Δεν θυμώνει σπανιότατα. Δεν θυμώνει. Δεν θυμώνω όταν. Σε εσά. Ο μπαμπάς θύμωνε. Σε εσά. Πολλά νεύρα. Ξέρεις που δεν θυμώνω αν όταν είναι κάτι καλοπροαίρετο. Δηλαδή εδώ ήταν μια καλοπροαίρετη φάρσα. Κάτσε, παιδί μου, να βλέπεις κλέβω το αυτοκίνητο και εσύ απλά να κάνεις έτσι στο τζαμάκι. Εκείνη τη στιγμή αφού πήγα να ανοίξω την πόρτα και δεν άνοιγε. Τι να κάνω. Μετά... Να πάθεις ένα πανικό, κάτι. Δεν έπαθα τον πανικό, αλλά να θυμώσω μετά για ποιο λόγο. Αφού κατάλαβα ότι είναι φάρσα. Ναι. Να θυμώσω εννοώ με τους υπεύθυνους. Ο Μητσοτάκης έχει έρθει ποτέ σε παράσταση. Μια μέρα δεν τελείωσε η παράσταση. Σβήσαμε τα φώτα. Όχι, δεν είναι. Τώρα, έχουμε και λέμε ότι τα κορίτσια θέλουν να παίξουν μαζί σου. Να παίξουμε παιχνίδια. Τι έχω αφήσει τόση ώρα. Που σημαίνει, θα εξηγήσουμε τώρα τι παιχνίδι θα παίξουμε. Εντάξει. Λοιπόν, για ανεβείτε μου, μιλάγατε πριν, ήσασταν άλλα λίστα της. Τώρα τι έγινε, έχετε, τον έχετε δει εδώ πέρα και σας έχει γοητεύσει. Θα παίξουμε παντομήμα. Ναι. Θυμάσαι κάθε φορά που παίρνει στην εκπομπή μου παίζουμε και παιχνίδι. Ναι. Είπα να μην το δείξω εκείνο το παλιό. Το θυμάσαι που είχε μπει μέσα στο στούντιο και είχαμε φτιάξει μια ιστορία και είχε μπει εσύ για να βρει την ιστορία. Ναι, και με δουλεύατε, ναι. Ναι. Τρομερό και εκείνο. Ναι, όχι, σήμερα ναι, θα παίξουμε παντομήμα. Ναι. Τα κορίτσια έχουν βάλει μία ταινία στο μυαλό του. Έτσι, ή μία ομάδα. Ποια ομάδα έχει βάλει ταινία στο μυαλό τη? Ναι. Θα μου πούνε εμένα τον τίτλο τη ταινία. Και ο Μάρκος, θα του το πω, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, θα παραστήσεις με όποιο τρόπο, παντομήμα, για να μάθει άλλη ομάδα, για να καταλάβει και να το βρει άλλη ομάδα, όπου θα, αν κερδίσει, θα πάρει και τα εισιτήρια για το θέατρο, να έρθει να την παράσταση. Και η ομάδα έτσι, που έβαλε την ταινία δεν θα έρθει στο θέατρο. Όποια ομάδα, όποια ομάδα χάσει, κερδίσει... Όποια κερδίσει, μάλιστα. Όποια κερδίσει θα πάρει τα εισιτήρια για την παράσταση. Okay. Εντάξει. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι διπλές οι προσκλήσεις. Μπορεί να φέρουν. Ναι. Και τώρα. Την άλλη ομάδα. Ναι. Μπορούμε να φέρουμε. Το ένα θέλαμε να βάλουμε, να το πω αυτό που θέλαμε να βάλουμε εμείς στην αρχή. Όχι, δεν το ξέρετε. Στράτο να το πω. Αυτό που είχες βρει εσύ. Δεν θα το βάλουμε όμως, γιατί το ακούσανε κατά λάθος. Θέλαμε να σου βάλουμε οργασμός της Αγελάδας. Αυτό πώς θα το έκανες για να μου φύγει εμένα έτσι το μεράκι. Πρέπει να μου φέρετε ένα τάβρο. Πώς θα το έκανες. Θα σας δείξω. Και τα ακούσανε κατά λάθος, το είπαμε και χάθηκε. Σου έχουμε βάλει όμως ένα άλλο. Παρότι θέλαμε να σε δούμε πώς θα αναπαραστήσεις τον οργασμό. Πώς θα το έκανες, για δείξε μου. Είσαι Αγελάδας. Ναι, είσαι Αγελάδας τον οργασμό. δεν είναι οργασμός αυτός. Πάμε διαφημίσεις. Του λέω ποια είναι η ταινία και μόλις επιστρέψουμε αρχίζει το παιχνίδι μας.
Το παράπονο του, μισό λεπτό θέλω να το πούμε. Αυτό να ακούγεται. Για λέγε τι μου έλεγε στο διάλειμμα. Όχι, μου είπε ότι αναφέρω το 60.000 κόσμο και λέω είναι σημαντικό για έναν ηθοποιό να μαζεύει 60.000 κόσμο. Δεν είχα το μεγάλο σχήμα όπως συνηθιζόταν στο Δελφινάριο με όλα τα πρώτα ονόματα. Mm-hmm. Ήμουνα εγώ, η παρέα μου, δηλαδή η Έλληνα, ο Καπετάνιος, παιδιά mm-hmm. νέα, mm-hmm. ταλαντούχοι βέβαια κομική. Και δεν γράφεται πουθενά. Και δεν γράφεται πουθενά, δεν αναφέρεται εδώ και σε στήλες θεαμάτων, δεν αναφέρομαι καν. Δηλαδή έρχονται στο θέατρο τώρα στον Ακάδημο και μου λένε ψάχναμε ας πούμε στο τάδε περιοδικό, δεν σε είχαμε πουθενά. Έψαχνα στη λίστα που παίζουν οι ηθοποιοί, δεν σε αναφέρει πουθενά. Και ακούω και κάποιους που προχθές μου είπαν να δει σε μια... Ενώ γεμίζει το θέατρο. Σε ένα σόου το Αλφα, το TV παρουσιάζεται, που είπε ο κύριος Πρέκας ότι ο Σεφερλής γιατί κάτι κάνανε για το ταξί, είχαν δώσει μια αποστολή σε ένα παιδί και του έδωσα εγώ συμβουλές τι να κάνει για να έχει επιτυχία στο ταξί. Και είπε ο κύριος Πρέκας, ο Αντώνης, ότι ο Σεφερλής έτσι ξεκίνησε από το ταξί και διαπρέπει στο θέατρο και μου πάνε βέβαια. Μπράβο του. Και είπε αυτή στην επιτροπή η κυρία Ντέμπι Πολεμά, πώς τη λένε αυτή, γιατί μένα πολεμά χρόνια τώρα, ότι όχι και διαπρέπει και της είπε ο κύριος Πρέκας. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, η γυναίκα τον έρωτησε να κάνει τηλεόραση. Ναι. Έκανε, αλλά η μαγιά θα ήταν να κριτήκαρε τον εαυτό της τώρα. Ναι, ναι, και ασχολείται και με τις προσωπικές ζωές αντί να περιοριστεί μόνο στο έργο του. Ωραία, θα αλλάξει δική της δουλειά του κάθε. Ναι. Για να ξέρει και η ίδια τι θέλει. Και μετά να ασχοληθεί με εμάς. Αλλά θέλω να πω και λέει πώς δεν διαπρέπει. Να γεμίζει ένα θέατρο και προς τιμή του που το είπε κιόλας. Και τον ευχαριστώ πολύ για την. Ο Αντώνης έχει υπάρξει ηθοποιός και ξέρει πώς είναι. Και γιατί όλο αυτό πιστεύεις. Δεν ξέρω, εντάξει, σίγουρα δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Αλλά δεν με αφορά. Δηλαδή προτιμώ είδες. Και ήταν πολύ συγκινητικό και θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μιλήσανε και στο βίντεο πριν. Ήρθαμε λέει από την Έδεσα μόνο για τον Μάρκο. Έρχονται από τη Γερμανία μόνο για την παράσταση. Δηλαδή είναι απίστευτο. Πάντως είναι συγκλονιστικό. Έρχονται από την Ελλάδα. Σε ένα θέατρο 1.100 θέσεων να βάζεις 1.400 να γίνεται πατής με πατώσε το καλοκαίρι. Και να φεύγουν και άλλοι 200. Και να σε αποθεώνουν. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Και... εντάξει, αυτό το πράγμα εγώ κάτι λέει. Εγώ σε αυτούς δίνω εξετάσεις. Δηλαδή αυτοί πληρώνουν να με δουν. Σε αυτούς δίνω εξετάσεις. Τώρα κάθε κυρία που. Τον ερώτησα να κάνει τηλεόραση τελικά, έκανε, δεν της προέκυψε, γιατί δεν είναι και το καλύτερο της νομίζω. Εντάξει, έχει αποθυμένα. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε εμείς τώρα εδώ, γιατί με το παιχνίδι είναι ο καλύτερος τρόπος να βλέπεις τη ζωή με ένα θετικό μάτι. Να παίξουμε, παιδιά, να παίξουμε και να ξεχνιόμαστε από όλη αυτή την κακία και τη μιζέρια. Δεν θέλουμε να νιώθουμε έτσι. Καθόλου και απλά το φέρνει κουβέντα εγώ, έτσι. Δεν είμαι ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, σου έχω δώσει την ταινία, τον τίτλο της ταινίας. Ναι. Θα παίξουμε παντομήμα, θυμίζω για όλους όσους μπορεί τώρα να μας βλέπουν. Δύο ομάδες θα κερδίσουν εισιτήρια για την παράσταση, Τρεις και ο Κούκος. Και σου έχω δώσει τον τίτλο. Είναι μεγάλος, ξεκίνα. Ξεκινήσω. Παρουσίασέ το στα παιδιά. Παιχνίδια παίζετε καθόλου. Όχι, δεν προλαβαίνετε όλο το θέατρο. Αλλά καμιά φορά, άμα μαζευτούμε έτσι σε σπίτι πιο παλιά, παίζανε. Φίλοι, ναι, και παντομήμες και τέτοια. Δεν λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα. Καταρχήν δείχνεις πόσες λέξεις. Ναι, ξέρω, κάτσε αυτό στην ομάδα. Ναι. Sorry. Είναι... 10. Ναι. 10. Πρώτη. Το. Δεύτερη. Ντρέπεστε. Πάει μάλιστα στον δρόμο κάποιον και πάει έτσι, ντρέπεται. Λοιπόν. Το σήκω. Το σήκω. Οι αδελφές. Αφού είπατε το. Τα. Τα αδέλφια. Τα αδέλφια. Διπλό, κάντε διπλό. Τα είναι πολλά. Το. Εκεί. Αδερφικό. Το πολύ. Το αδελφίστικο. Τρίτη. Τέταρτη. Μπόλα. Ρίπα. Κύκλος. Δίσκο. Μεγάλος κύκλος. Τρύπα. Πηγάδι. Κενό. Η τρύπα. Τι ακριβώς είναι αυτός ο κύκλος που μας δείχνετε. Ένας κενός κύκλος. Ένα όμορφο. Σφαίρα. Το πρόσωπο. Οβάλ. Οβάλ. Mm-hmm. Οίδες. Αυγό. Γύρω-γύρω, περίγραμμα. Τι σχήμα πρόσωπο έχετε εσείς. Οίδες. Στρογγυλό. Στρογγυλό. Περίπου. Στρογγυλεμένο. Στρογγυλό. Στρογγυλίστικο. Στρογγυλάκι. Στρογγυλούλι. Το στρογγυλό που Στρογγυλάρα! Στρογγυλή. Στρογγυλή. Άρα η τέταρτη λέξη είναι στρογγυλή. Ή. Να μικρανιάτα. Στρογγυλή τι στρογγυλή.
Στρογγυλή, το σημειώνουμε. Στρογγυλής. Στρογγυλής. Τι. Το τραπέζι. Σε αυτήν που το έχει, Το άλλο. Τίποτα, εδώ, θα κάνει ένα άλλο. Πέμπτη, τι λες. Εδώ. Πέμπτη. Δεν μιλάμε. Πόρτα. Τράπεζα. Στο έδειξε κιόλας. Ναι. Τράπεζα. Ναι. Δεν μιλάς. Όχι. Όχι. Αυτό το είπαμε. Ναι, είναι οι πέντε. Το αδερφά του στρογγυλής τραπέζης. Έχει και συνέχεια όμως. Ναι. Έκτη. Το πρώτο είναι το αδερφά, το καταλάβατε. Θα μπορούσα να δείξω την τηλεόραση και πώς είναι μέσα σε αυτήν, αλλά εντάξει. Το ίδιο είναι. Λοιπόν. Έκτη. Και. Έβδομη. Η δέκατη. Δεν την πηδήξαμε. Ναι, καλά. Δεν έχω και μάλια. Ξαφνιάζεστε. Λυπάστε. Μοίρα. Μυρολόι. Και ο δράκος. Τη στεναχώριας. Συμφοράς. Το έχω. Τη συμφοράς ήταν. Όχι, το έχω. Όλο, το έχουμε όλο πέσει. Δεν είναι κακός. Πολύ ωραία το παίζει. Το αδελφάτο της στρογγυλής τραπέζης και ο δράκος της συμφοράς. Δεν ήταν και εύκολο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στα παιδιά, βεβαίως. Εδώ με το μικρόφωνο, Εδώ δεν ξέρουμε, οι κυρίες το βάλανε. Εσύ πώς την ήξερες τότε αφού δεν έχει. Έλα, είναι Monty Pythons. Monty Pythons είναι. Μου έχει παιχτεί αυτή η ταινία, πείτε μου. Το ξέρεις πάντως εσύ. Το βρήκες. Η Σοφία είναι πασιγνώση. Κορίτσια, έχετε κερδίσει λοιπόν προσκλήσεις όλες νομίζω, έτσι. Όλες. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Τώρα, πείτε μου, έχουμε... Ναι. Θέλω επικαιρότητα. Ναι. Καταρχήν, πολιτικά. Ναι. Έχεις πει τι ψηφίζεις? Όχι. Όχι. Λες τι ψηφίζεις? Όχι. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να δηλώνουν... Γιατί εμείς είμαστε συμπαθείς σε όλους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι επειδή κάποιοι σκέφτονται και λίγο περίεργα και είναι και λίγο στενόμυαλοι, ναι, το να χαρακτηριστείς πολιτικά μπορεί να σου αφαιρέσει κοινό που δεν θα έπρεπε. Βέβαια, να σου πω κάτι, δεν είμαι κέντονα, δηλαδή δεν είμαι... Πολικοποιημένος. Ναι, δηλαδή ενδιαφέρομαι για τι γίνεται γύρω μου. Δεν έχεις αλλάξει κόμμα. Ψηφίζεις το ίδιο χρόνια. Ναι, αυτό που ψήφισε ο μπαμπάς μου. Αλλά όχι επειδή ψήφισε ο μπαμπάς μου, επειδή όταν... Και η μαμά σου. Δεν ξέρω τι ψήφισε, δεν ρωτάω τι ψήφισε. Για δείξτε και τα δύο πρόσωπα, και τα δύο και τους δύο πολιτικούς. Ωραία, πάμε, έναν, ορίστε. Σχόλια να μας κάνει. Απλά όταν άρχισα να ψηφίζω εγώ, στα 18 μου, υπήρχε ένας... Εδώ. Μεγάλος, σημαντικός ηγέτης, όταν άρχισα να ψηφίζω. Ναι. Και εκείνος με έκανε να ψηφίσω το κομμάτι. Οπότε να περάσουμε από αυτό το πρόσωπο που βλέπουμε τώρα και να πάμε σε ένα άλλο. Θες να το σχολιάσεις πρωτού το διώξουμε? Το σχολιάστηκε μόνο τη φωτογραφία, δεν χρειάζεται. Για πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο, παρακαλώ. Το έχει πει, παιδιά, έχει πει τον έτσι, μπράβο, αφού το είπε ο άνθρωπος. Δεν είπα εγώ πατέρα κανένας. Είπες μεγάλος ηγέτης. Ναι, εντά, ποιος ήταν ο μεγάλος ηγέτης? Που βγήκε στα χρόνια τα δικά σου. Είναι ολοφάνερο, ο ιός. Για πες σχόλιο, εν πάση περιπτώσει, για τον Ανδρέα. Για τον, συγγνώμη, για τον Γιώργο. Τι να πω. Πώς σχολιάζεις τα πρόσωπα αυτά? Εντάξει, φέρει ένα βαρύ φορτίο. Εγώ είμαι της άποψης αυτής ότι πάντα ο γιος. Και εύχομαι να μην γίνει το δικό μου γι' αυτό, αν ακολουθήσει το επάγγελμα αυτό. Συγκρίνεται με τον πατέρα μοιραία. Και επειδή πρόκειται για ένα μεγάλο σημαντικό ηγέτη. Τι σου λείπει σε εκείνον? Πολλά πράγματα. Η πυγμή, ο λόγος ο σημαντικός που να έχει να πει κάτι, αλλά δεν ήμουν αυτό. Νομίζω ότι το ότι φέρει ένα πολύ βαρύ όνομα σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου τον κάνει να φαίνεται μειονεκτικά στα μάτια όλων μας. Το Βενιζέλο θα τον ψήφιζες? Για την ηγεσία. Όχι.
Γιατί? Δεν με πείθει. Αυτός είχε έντονα σημαντικό λόγο, αλλά δεν καταλαβαίνω πολλές φορές τι λέει και πολύ φοβάμαι ότι δεν καταλαβαίνει και ο απλός κόσμος τι λέει. Δηλαδή είναι πολύ μορφωμένος, πολύ σημαντικός. Και έτσι χάνει πολιτικός. Το παιχνίδι το επικοινωνιακό. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είναι ο πολιτικός. Είναι αυτό που λέμε η ηγέτης. Πιο απλός. Σου φαίνεται αλαζόνας? Όχι, δεν μπορώ να το πω ότι μου φαίνεται αλαζόνας. Δεν μου φαίνεται ότι διεκδικεί κάτι που δεν θα έπρεπε ή με ύπουλο τρόπο. Νομίζω ότι δικαιούται να βάλει και υποψηφιότητα για αρχηγός, γιατί είναι πολλά χρόνια στην πολιτική. Εσύ... Είναι σημαντικός πολιτικός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο λαό ο άνθρωπος που θα τον εμπιστευτεί ο λαός. Το πρόσφατο, πώς το σχολιάζεις αυτό που συνέβη με τον Μαγκίνα? Εντάξει, αυτό είναι αστείο από μόνο του. Δηλαδή... Τι θες να σχολιάσουμε, το σπίτι ή τους. Όλα, το υπηρετικό προσωπικό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το σχολιάσουμε. Δηλαδή, όλο αυτό ότι φιλοξενεί τους ανθρώπους αυτού. Από ό,τι άκουσα, δηλαδή. Ναι, ναι, ανασφάλιστος και τέτοια. Και με ενόχλησε γιατί έπεσα και σε μια κουβέντα με δημοκράτες και το υποστήριζαν. Και λέγανε μαγκιά του που το έκανε, λέει αυτό. Και λέω εντάξει, μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή, ακόμα για αυτό που πάνε να το περάσουν, ότι είναι και σημαντικό και μπράβο του που το κάνει. Να. Την υπουργό που πήρε τη θέση του. Σήμερα έγινε αυτό, κάτι είδα σήμερα. Πρόσφατα. Φάνη πάλι. Πάλι φάνη. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται. Δεν είναι το συγκεκριμενοποιώ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ένας πρωθυπουργός, αν μπορούσε βέβαια, γιατί πιστεύω ότι κατευθύνονται παλού, να κοιτάξει το λαό και να βγαίνει και συνέχεια, θα έπρεπε να κοιτάξει δύο-τρία πράγματα. Την υγεία, πάνω απ' όλα, ναι. Τους συνταξιούχους, ναι. Και την παιδεία. Δηλαδή, τρία βασικά πράγματα που να ρίξει λεφτά. Ποιος ήταν δηλαδή ο υπουργός που εσένα έχει πείσει για το έργο που έχει αφήσει? Υπάρχει τέτοιο πρόσωπο πολιτικό? Ναι, μπορώ να μου θυμηθώ τώρα. Δεν μου έρχεται. Δεν με έχουν πείσει πολιτικοί. Ότι τους ενδιαφέρει να πάει η Ελλάδα. Ξεκάθαρο το μήνυμά σου. Για πάμε λίγο στα τηλεοπτικά. Για δες τώρα αυτό το πρόσωπο. Έχεις καταλάβει σίγουρα και εσύ. Εδώ είσαι ενημερωμένο. Κουνά το κεφάλι. Για όλα όσα έχουν γίνει, έχουν υποθεί από όλες τις εκπομπές. Το σχόλιο σου θέλω. Τι να σχολιάζω, εντάξει. Θα τη ζητούσες ενδεχομένως να, ξέρω εγώ, να δουλέψει μαζί σας? Όχι. Γιατί είχε κάποια πρόταση τηλεοπτική. Μπορεί να θεωρήσω ότι ίσως και στο θέατρο θα μπορούσε να... Όχι, βέβαια. Εντάξει, η γυναίκα βέβαια είναι υγιής. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλά στα μυαλά της. Απλά αγάπησε παράφορα. Mm. Διαφωνώ με τον τρόπο που το χειρίστηκε και με τον τρόπο που το χειρίστηκαν και όλα τα κανάλια. Δηλαδή, με ενός εξαιρουμένου. Και είπα ότι δεν μπορεί το σημαντικό θέμα να είναι η Ρούλα Βροχοπούλου, δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας. Είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει. Δηλαδή, κάποια στιγμή βλέπαμε τηλεόραση, όλες οι εκπομπές παίζαν αυτό και τσακωνόντουσαν γιατί πήγε και έδωσε αποκλειστικό σε εκείνους και δεν ήρθε σε εμάς. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Και εκεί διαφωνώ που είπα και πριν με το Λάκη Λαζόπουλο όσον αφορά τον Καρμπέλα. Δηλαδή, και η Ρούλα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Λάκη και ασχολήθηκε μαζί της. Ο Καρμπέλας, δηλαδή, τι έκανε? Πήρε κάποιους ανθρώπους που λένε κάποιοι ότι είναι προβληματικοί, δεν είναι όλοι. Δηλαδή, ο Παρασκευάς είναι πανέξυπνος. Δεν νομίζω ότι είναι προβληματικός. Κάτα είναι και τους βλέπει. Έχω μιλήσει μαζί του. Τσακάλι είναι. Ναι. Από εκεί που ήταν στην αφάνεια. Έριχνε αυτή τη φωτογραφία. Ναι, θα σου πω πάλι πιο πολλά. Ναι. Τον πήρα την αφάνεια, βγάζουν και κάποιο μεροκάματο και λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι ο Καρβέλας παράδειγμα και η Πάνια βγάζουν λεφτά εις βάρος. Όλοι αυτοί που κάνουν εκπομπές και καλούν τη Ρούλα, που δεν είναι χαζή, δεν νομίζω ότι είναι χαζή. Mm. Δεν βγάζουν λεφτά εις βάρος της. Δεν κάνουν νούμερα, αν κάνουν. Εσύ θα έκανες τέτοια εκπομπή? Ποτέ. Εμένα μου είπαν καταρχήν να κάνω, να πάρω και αυτούς στο θέατρο του, ναι, του Παρασκευά. Και λέω, θα τους κάνω εγώ αυτούς. Εγώ δεν μπορώ να πάρω αυτούς τους ανθρώπους. Για να κάνε μου το Βασβάς. Τον έκανα το καλοκαίρι στο Δελφινάριο. Για κάνε μου λίγο να δω. Κάνε μου λίγο. Δεν κάνω τέτοια. Θέλει αμφίεση κανονικά. Τον τρόπο που μιλάει μόνο. Δεν θέλουμε αμφίεση. Μόνο τον τρόπο. Τα έκανα όλα και τα τέτοια και τα. Έπρεπε να ήσουν τη μέρα που είχε έρθει ο Βασβάς. Και ανέβηκε πάνω σκηνή και γι' αυτό σου λένε τσακάλι. Και έγινε πανικό τότε. Και εκεί είναι η μαγκιά και η δικιά του και η δικιά μου. Γιατί ο κόσμο πραγματικά όταν λέμε χειροκροτούσε, έπεσε στο θέατρο γιατί έβλεπε δύο Παρασκευάδε γιατί είχα κάνει ίδιο μακιγιά, ίδια ρούχα και φοράγε την ίδια μέρα τα ίδια ρούχα που φοράγε. Δηλαδή θεωρεί ότι έχει ταλέντο? Γι' αυτό που κάνει. Είναι ένας καρατερίστας που έτσι κι αλλιώς στο θέατρο να ζητά κάνει... πάντα. Κοίτα, σου είπα και πριν, ο κόσμος το πες και εσύ. Θέλει να γελάσει. Ναι. Επειδή δεν υπάρχει νομίζω στην τηλεόραση τίποτα άλλο, ναι, δεν υπάρχουν κωμικές σειρές. Λέει στην αρχή την κωμική σειρά και λες πού είναι τα αστείο, ρε παιδί μου. Ναι. Ψάχνει να βρει κάτι να γελάσει. Με αυτούς τους ανθρώπους γέλασε πολύ. Όπως και ο Λάκης νομίζω ότι κάνει τα 70 και τα 80 γιατί είναι μόνος του πλέον. Δεν υπάρχει εκπομπή, δεν υπάρχουν ανταγωνισμός καθόλου. Δεν υπάρχω εγώ, δεν υπάρχει ο Μητσικώστας. Δεν ξέρω, υπάρχει. Όχι. Θέλω να πω ότι. Έχει πάρει και μερίδα. Αποσυρθήκατε όλοι. Λαϊκού κόσμου. Γιατί ο Λάκης ήταν και λίγο πιο elite. Εμένα, δηλαδή, ένας θεατρικός επιχειρηματίας, όταν πηγαίναμε περιοδία και γέμιζα τα θέατρα, στην επαρχία έλεγε ο Σεφερίς είναι ο Λαζόπουλος των φτωχών. Και μ' άρεσε αυτό.
Ναι. Με τιμούσε. Ναι. Γιατί... Τον έχει γνωρίσει τον Λαζόπουλο. Στο θέατρο. Μόνο που έχω πάει να τον δω και έχω πάει να τον δω συγχαρητήρια. Mm. Δεν έχουμε κάνει παρέα δηλαδή, ότι έχουμε βρεθεί στου ίδιου κύκλου. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είμαστε του ίδιου βεληνικού και τη ίδια γκάμα ανθρώπων που συναναστρέφεται. Απλά το θαυμάζω. Έχω ξαναδηλώσει ότι για μένα αυτό που κάνει πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που μπορεί να προσφέρει στην ελληνική τηλεόραση και στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Έχω γελάσει πάρα πολύ με τους Μίτσους, γιατί εκεί παρήγαγε υλικό, έγραφε, έπαιζε, έκανε ρόλους, έκανε τύπους. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το εύκολο. Δηλαδή βάζουμε βιντεάκια, τα σχολιάζουμε. Οποιοδήποτε θα μπορούσε να το κάνει, όχι με την ίδια επιτυχία. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, έχει κοφτερό μυαλό και η σάτυρά του είναι εύστοχη. Αλλά. Ναι, θα ήθελες πιο πολύ στην εξουσία. Να χτυπάει. Όχι μόνο, θα ήθελα να γελάω. Και... Εγώ δεν γελάω. Με το να κάνει σάτυρα και να χτυπάει συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν γελάω. Σαν θεατής το λέω, όχι σαν Μάρκος Εφερλής. Ναι. Προτιμούσα τους Μίτσους που γέλαγα με τα αστεία. Μάλιστα. Αυτό. Πάμε. Ποιο δελτίο παρακολουθείς? Δεν έχω συγκεκριμένο. Άμα... Κανένα, γιατί εκείνη την ώρα είμαστε στο θέατρο. Απλά βλέπω νωρίς του Σταρ. Ναι. Που και εκεί βέβαια εντάξει, τα χάνω μερικές φορές για τις ειδήσεις που είπα. Εντάξει, τι μου φαίνεται αστείο με πόση σοβαρότητα λένε κάποιες ειδήσεις καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος κλπ. Ναι. Το σχολίζα και στην επιθέρωση το καλοκαίρι δηλαδή. Ναι, δηλαδή. Ότι η πρώτη είδηση, ας πούμε. Πώς το λέγανε, Μπανανόφλητα πάτησε γνωστό μοντέλο πρωινής εκπομπής σε παραλία της Γλυφάδας. Το μοντέλο μα τη βγει ο Αστράγαλος, το δεξί χέρι και το στριμ. Αμέσως έσπευσαν οι λουόμενοι. Έβαλαν τον Αστράγαλο, το χέρι, όχι όμως και το στριγκ. Κάτι τέτοιες ειδήσεις και με τέτοια σοβαρότητα. Που... Εντάξει, είναι εναλλακτικό, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Και νομίζω κάνει και νούμερα στην νεολαία. Κάνει πολύ ψηλά. Εντάξει, ούτε άλλες ειδήσεις μου αρέσουν, ας πω, δηλαδή τις κοιτάω για να, όταν είμαι σπίτι, να ενημερώνουμε. Αλλά ούτε αυτό το τραβάμε από τα αυτιά δηλαδή. Και όλοι μαζί μιλάμε. Όλοι όμως αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει στην τηλεόραση. Όλοι μαζί. Διαφέρει δηλαδή το ένα δελτίο από τα άλλα. Όχι. Κατά τη γνώμη μόνο σου. Το Star διαφέρει. Αυτό λέω, επειδή καυτηριάζεις λίγο το συγκεκριμένο τύπο δελτίου. Ναι, διαφέρει. Ενώ τα άλλα τα βρίσκει σοβαρά. Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Απλά μου φαίνεται λίγο αστείο ο τρόπος, δηλαδή θα προτιμούσα να είναι ένα άλλο πρόσωπο και να λέει αυτές τις ειδήσεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν κάποιους, αλλά με πιο χαλαρό τρόπο. Θεωρείς ότι είναι σόου φαίνεται... δηλαδή πλέον τα δελτία. Ναι, ναι, ναι. Και δεν καταλαβαίνω, μιλάνε όλοι μαζί και δεν το έχω καταλάβει στην ελληνική τηλεόραση, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να το σταματήσει αυτό. Βγάλανε μια φωτογραφία πάνω τα παιδιά, ήταν του Νίκου Χατζηνικολάου. Θα ήθελες κάτι να μας πεις για τον Νίκο? Τι να πω. Αν το, δεν ξέρω, δημοσιοπρόσωπο. Σημαντικός δημοσιογράφος. Εντάξει, κοίτα, ο Χατζηνικολάου. Κοίτα, αισθάνομαι πολύ λίγος εγώ να κρίνω κάποιους ανθρώπους. Απ' την άλλη, τους ανθρώπους αυτούς τους γνωρίσαμε να παρουσιάζουν ειδήσεις. Ούτε μάχημους, εγώ προσωπικά δημοσιογράφους τους είδα, δεν μπορώ να κρίνω πόσο καλός είναι. Κάνει νούμερα πολλές φορές καλώντας μεγάλα πρόσωπα όπως Λάσκαρη, Κούρκουλο πιο παλιά και τέτοια. Εκεί δεν έχω καταλάβει ποιος κάνει τα νούμερα. Και δεν το λέω μόνο για τον Χατζη Νικολάου. Λένε ο Τάδε έκανε 60%. Ναι, ο Τάδε το έκανε, γιατί δεν το έκανε για την προηγούμενη εβδομάδα. Και το έκανε αυτή τη φορά που είχε το Βοσκόπουλο, ας πούμε. Όπως το έκανε ο Βοσκόπουλο. Και πολύ μεγάλα νούμερα και στις ειδήσεις του και στα ναι, αυτά. Όταν δεν τον έχω δει, λέω, σαν μάχημο δημοσιογράφο. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που πάνε σε πολέμους, πάνε σε άλλα γεγονότα με κίνδυνο τη ζωή του. Νομίζω αυτή είναι πιο σημαντική. Από εκεί πέρα, είπα, είναι σημαντικός. Η γνώμη του. Ναι. Τελευταίο πρόσωπο. Για να δούμε. Ορίστε. Φτιάχνει. Εντάξει, μου είναι συμπαθής. Ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και παρακολουθείς. Όχι, όχι, δεν ξυπνάω. Δεν παρακολουθώ. Απλά ακούω ότι γίνεται... Το σατηρίζουν και αυτό. Κοίτα να δεις, και όλα τα τηλεοπτικά πρόσωπα, οι δημοσιογράφοι, τις προσωπικότητες τους βγάζουν έτσι κι αλλιώς. Ναι, γι' αυτό... μου φαίνεται ένας άνθρωπος που είναι κοντά στο λαό. Βέβαια, έχω ακούσει από σατηρικές εκπομπές να το κοροϊδεύουν αυτό. Ναι. Και απλά νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρεται κυριολεκτικά έτσι για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, που θέλουν να ενημερωθούν σε κάποια πράγματα. Γιατί σου λέω, κανείς δεν ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ επειδή έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο στο θέατρο. Α, οπότε κερδίζει εκεί λοιπόν. Νομίζω ναι. Δηλαδή ο άλλος που θέλει να μάθει κάτι σημαντικό θα απευθυνθεί εκεί. Θα κοιτάξετε το κανάλι αυτό, θα στείλει μήνυμα. Ναι. Νομίζω ότι είναι κοντά στο λαό. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει σοβαρέψει τώρα το θέμα. Ε. Το πήραμε σοβαρά πολύ. Γρήγορη διαφημίση. Α πούμε, μάμα, το βλέπει κάθε πρωί. Γιατί ορίστε. Ορίστε. Αυτό βλέπετε. Γιατί μ' αρέσει με το ασφαλιστικό που λέει συνέχεια. Με ανθρώπους, με αυτά που γίνονται, ας πούμε, κάτι που θέλουν βοήθεια, ναι. Τους βοηθάει. Δεν προτιμάτε δηλαδή τον Παπαδάκη? Όχι, εγώ έχω καιρό να δω Παπαδάκη. Α. Κάθε πρωί αυτό βλέπω. Τον Καμπουράκη και Οικονομέα? Όχι, όχι, όχι. Αυτόν και φανατική που, δηλαδή αυτή. Που φωνάζει και τσακώνονται, δεν ξέρω πώς τον λένε. Α, ναι, 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 ναι. Μαζί που είναι.
Μερίκιος. Ο Μερίκιος. Ο Μερίκιος είναι μόρφη, εντάξει. Ο Μερίκιος μ' αρέσει. Θα έκανες δηλαδή σάτυρα στο θέατρο. Μιλάει και τα βλάχια. Το δίδυμο. Τα να, με, γιατί όχι. Μας. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας μέρα. Είναι Χριστούγεννα, είναι παραμονή. Το βράδυ εσείς βεβαίως. Όχι, δεν δουλεύουμε σήμερα. Είναι η μόνη μέρα αυτή και η παραμονή πρωτοχρονιάς που δεν δουλεύουμε. Τι έχετε οργανώσει? Σήμερα θα πάμε στους κουμπάρους μας, στον Ονό και στην Ονά του Χάρη. Ναι. Μας έχουν τραπέζι και θα περάσουμε οικογενειακά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αλλάζετε δώρα πότε, Χριστούγεννα ή πρωτοχρονιά? Πρωτοχρονιά. Ή ένα αλλάζει. Εγώ μάλλον. Ένα παίρνει όλους δηλαδή και κάνουμε ότι αλλάζουμε. Το έλεγα στο βίντεο, αρκεί να πάει και να το διαλέξει μόνος του και να το πάρει. Να σου πω κάτι, εγώ δεν ξέρω τι να της πάρει, δεν ξέρω αν θα της αρέσει. Δηλαδή και αυτό που της πήρα και το φοράει ακόμα, δεν ήξερα, δεν θα σου αρέσει, δεν θα σου αρέσει. Εσύ ο Μάρκος το έχει πάρει στο φουστάνι? Όχι το φουστάνι, όχι, είναι του κουμπάρου μου που βγάζει ρούχα. Όπου φαίνεται και η λεπτομέρεια, πρόσεξε όμως, από μέσα η δαντέλα. Ναι. Αυτό είναι για σένα, για να σε ρεθίσει. Μα έτσι κι αλλιώς με ρεθίζει, δεν είναι. Όχι, μιλάει για το βραχελάκι που έλεγα πριν, που δεν το βγάζω ποτέ μου. Ωραία. Κυρία Χαρίκλια, να τους χαίρεστε όλους. Καλές γιορτές, να αγάπη και υγεία. Καλή χρονιά. Και χαρά. Γέλιο εσύ. Πάνω απ' όλα να μην σταματάτε, αφιερωμένοι σε εμάς είστε. Να μας κάνετε να γελάμε. Χρόνια πολλά και σε σένα, να χαίρεσαι το παιδί σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είναι γερή. Σπουδάστριες της αισθητικής. ΣΒΙΕ. Και τις περιμένουμε στο θέατρο. Ωραία. Όλες. Ωραία. Χρόνια μας πολλά. Εμείς αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Και στις 27. Στις 27 και πάλι κοντά σας. Φιλάκια. Χρόνια πολλά.